Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο φίλο μας, στο Στήρα Δασκαλάκη. Είναι εδώ, με φιλιέται, αγκαλιάζεται με τον Μάριο Ασλαμά. Δεν ξέρω γιατί. Κάποιο λόγο θα έχουν να αγκαλιάζονται οι δύο υψηλόσωμοι μαλλιάδες του Λίμπερο. Δεν ξέρω πού το πάνε. Πάντως καταγράφηκε μια πολύ ωραία συγκινητική σκηνή πριν από λίγο εδώ στον Λίμπερο. Σωτήρη! Έλα. Όχι. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Ο Κωνσταντινίδης. Όχι. Δεν είναι ο Μπακόπουλος. Όχι. Φύγετε και οι δύο όπως είστε. Ο γιος του Αγγελίδη. Ο γιος του Αγγελίδη. Ο γιος του Ορέστη. Νομίζω είναι Νίκο, το παιδί. Ο Μπακόπουλος είναι αυτός. Ναι. Αυτό όπως το λέγανε, ρε φίλε, να δεις. Πόσο παχυμουστάκι όλες. Έχω μιλήσει με τον άνθρωπο 15 φορές. Ναι. Κλασική μορφή. Βλέπουμε τη φωτογραφία από τον τελικό με τα ξυρισμένα κεφάλια στο μπάσκετ. Κουρεμένα. Όταν ακούω ξυρισμένα. Κουρεμένα, τέλος πάντων. Ναι. Υπόθηκε ο Φέδωρ Μαρθέου, είπε ξυρισμένα τότε και έμεινε. Είναι λάθος. Και βλέπουμε έναν καλαθοσφαιριστή, τον οποίο δεν τον γνώριζα. Μου φέρνει σε κάποιον άλλον νεότερη γενιά, τον Αστεριάδη, το Θόδωρο. Α, ναι. Μου φέρνει. Ποιον άλλο μου φέρνει. Ο Φασούλας έχει μύτη πίσω. Ο Φασούλας κοιτάει αλλού. Αυτός. Τεκτούρα. Αυτός εδώ. Τεράστια. Α, εδώ σε θέλω. Αθλητής είναι. Δεν είναι αθλητής. Δεν είναι αθλητής αυτός. Κατσούλης Σταυρόπουλος. Αυτός εδώ. Ο Ζαχαρίας. Ναι, ο Ζαχαρίας Κατσούλης. Ο Ζαχαρίας. Αλεξανδρής, εδώ παράγοντας θα είναι. Ο Αλεξανδρής. Ο Μάνθος. Πόσο παχύ και κατάμαυρο. Και εδώ αθλητής είναι αυτός εδώ, αλλά ποιος είναι. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται. Κάτσε να πούμε σύνθεση. Ο Μάνθος εκεί είναι, ρε φίλε, εδώ τον αδικεί πάρα πολύ. Είναι ένα ωραίο παιδί. Σαν σήμερα είναι, Σωτήρη. Προφανώς για να το βάζουν, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είναι. Ρεπορτάζ έχει εδώ. Πόντους έχετε, ρε μεγάλε. Στο ΠΑΟΚ 24. 26 είχε βάλει Σταυρόπουλος. Ναι, να δούμε τη σύνθεση. Α, να το. Πολίτης γνωστός. Μάνθος Κατσούλης. Αγγελίδης. Έπαιξε δηλαδή. Έλα, ο Πολυχρονάκος είναι, ρε. Ο Θωμάς, εκείνος. Μπακόπουλος, ναι. Ζαχαρίας, Φασούλας, Αλεξανδρής Σταυρόπουλος, Κωνσταντινίδης, ο Χρήστος. Αυτός που έπεσε και στη Λάρισα. Ναι. Που κάνει το τραγικό λάθος στον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Και την παίρνει την μπάλα και βάζει λεφτό καλάθι ο Βίδας. Ναι. Δεν είναι στη φωτογραφία που είδαμε εμείς. Το καλημερίζουμε. Δύο αδέρφια. Και Πολυχρονάκος. Ο άλλος, ο πιο μεγάλος αδερφός του έπαιζε με εντυμελιτέα. Αυτός είναι ο Πολυχρονάκος ο Θωμάς. Τον αδικεί εδώ. Ναι, πολύ ωραίο παιδί. Τον αδικεί πάρα πολύ εδώ η φωτογραφία. Ναι, ωραίο παιδί. Μάλιστα. Είναι φυσιοθεραπευτής. Τον πετυχαίνω που και από κάτω. Στο κέντρο τον πετυχαίνω το Θωμά. Και ο Χρήστος είχε σγουρόμαλι, δεν είχε. Από τον Ανατόλια τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Από τον Ανατόλια τον πήρε. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά. Ο Χρήστος είχε σγουρό μαλλί. Σγουρό. Απλά εδώ πέρα τώρα. Και τώρα σγουρό. Είναι πάρα πολύ. Ναι, και το ναι. Ναι. Ας που δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ο αδερφός του άλλος είχε ψηλό φαλάκρα. Μάλιστα. Πολύ αραιός φαλάκρα. Αυτό το ρετρό της σημερινής ημέρας. Πόσο είναι σήμερα, 18 Απριλίου. Ωραίο. Μεγάλη εβδομάδα ήταν τότε, νομίζω. Μεγάλη Τετάρτη. Είδες. Μεγάλη Τετάρτη. Από τον τελικό μπάσκετ. Βάλτε λίγο Δημήτρη, αν πάρει παρακαλώ. Τότε ευχαριστώ, που πολύ. Σημαδεύτηκε από εκείνη την κίνηση. Θα θέλαμε όποιος έχει από εκείνον τελικό ως οπαδός αναμνήσεις, είτε οπαδός του Άρεος είτε του ΠΑΟΚ, αλλά και ως φίλος του μπάσκετ. Πάνω ως Ηρακλειδέας. Έχω μια ανάμνηση, εκείνο το βράδυ κάηκε ένα μαγαζί στη γειτονιά μας. Κάηκε. Ναι, να το ξεχωρίστε, να το. Τώρα ήταν αθλητικό γεγονός, ήταν κάτι άλλο, πάντως έπιασε φωτιά και κάηκε. Περίμενε, πριν ξεκινήσει το τελικό στο κάηκε. Όχι, το βράδυ μετά. Μετά, το ναι. Κάψανε. Δεν ήταν εστίασης. Ήταν εμπορικό τι. Όχι υλικά, όχι αποθήκη. Τι ήταν, ρε φίλε, ήταν ένα μαγαζί. Υλικά οικοδομών, υδραυλικά, ναι, σιδηρουργικά. Κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Ιδιοκτήτης ή ήταν ο πατέρα. Άρης. Ναι. Το μπαμ κάνει, τι. Ναι, ρε φίλε. Μπαμ θα κάνει εσύ. Μπαμ θα κάνει. Ναι. Μπαμ θα κάνει εσύ και θα είναι και άσχετο από τα αθλητικά. Ναι, γιατί. Μα έτσι που το συνδυάζει, ορίστε. Θα έλεγα και. Άμα ήταν παοξίδες, θα έλεγα αμάν ήταν αριανή. Τι συνεχίζει να προκαλεί. Που λένε μου, γυναικάρα, Ελίζα Βόζεμπεργκ. Γυναικάρα. Τι είναι αυτό, ρε. Γυναικάρα. Τι περίμενε, βρε. Αυτό, ρε. Γίνεται σύνδεση, είναι στο εξωτερικό η γυναίκα. Είναι Skype. Βγαίνει είναι... έτσι, ναι. Πω, κρύψου. Τι χάλια. Πάνε σε βγάλω εγώ εσένα, πώ θα είσαι. Να σε βγάλουμε εσένα, γελάει η κοινωνία όλη. Πιο αδύνατο. Πλάκα μα κάνει. Ε. Ναι, κούκλα. Εκεί στην ελληνική. Η Ren Offside, έτσι. Η Ren Offside είναι Σωτήρη, νομίζω, 19 ετών, ε.
η Βόζεμπεργκ. 19-19,5. Ο μπαμπάς της, κολλητός του Αλέκου Τσακελάριου. Έτσι την πήρε. Ναι, με σένα. Και σήμερα, το έχουμε συζητήσει. Ναι. Ο πατέρας της, της κυρίας Βόζεμπεργκ, ήταν πολύ καλός φίλος με τον Αλέκο Σακελάριο. Και λέει: πάρτε να εκεί να παίξει. Βγαίνει από την Τούμπα χθες το βράδυ. Βγαίνει από την Τούμπα, από το στάδιο της Τούμπας. Ναι, για την περιοχή. Το γήπεδο. Ναι, στάδιο είναι. Ναι. Δεν υπάρχει. Τούμπα είναι, μόνο Τούμπα υπάρχει. Ναι, στάδιο. Τούμπα είναι και περιοχή. Η Τούμπα έγινε γνωστή το γήπεδο. Τέλος πάντων. Και με σταματάει γνωστός. Ο παδός του Άρη. Ατζέντης, από τους καλύτερους, ξακουστούς, τους πρώτους, ναι. Τους πιο επαγγελματίες. Ναι. Φτάνει τόσο τα καλά λόγια. Ποδοσφαιριστών. Τι σε κέρασε, ρε φίλε, τι σου έδωσε. Ναι, σωστά. Ναι. Ποδοσφαιριστών. Ναι. Και τι μου λέει, ρε, και τι μου λέει. Ο Κλάου στην Αγγλία, τι. Όχι. Αυτόν εκεί πώς τον αντέχετε. Κάναμε τον Τσαλτίδη, πολλοί έχουν ρε, εσύ, τέτοιο πρόβλημα. Εσύ και ο Τσαλτίδης. Το δασκαλάκι. Το δασκαλάκι. Επειδή με τις νηστείες και με αυτά, γι' αυτό. Επειδή ενοχλεί, γι' αυτό. Μπρα, ποιος είναι αυτός ο μάνατζερ, ρε παιδιά. Αυτόν εκεί πώς τον. Μήπως είναι αυτός που μου είχε πει εδώ πέρα κάτω πριν 2 χρόνια για τον Τζανδάρη. Είναι στους 15 κορυφαίους στην Ευρώπη στην ηλικία του. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Τον ξέρεις, έτσι. Εδώ πέρα κάτω τι έλεγε για τον Τζανδάρη. Και μου λέει αυτό το πράγμα. Και τι να το απαντήσω, γιατί μαζεύτηκε κόσμος. Ναι. Έχω και μάρτυρα, τον Μπάρι του Τζελεπίδη. Καλημέρα και τον Μπάρι και την οικογένειά του. Έχω μάρτυρα, έχω τον Μπάρι, έχω εκεί άλλους γύρους. Έρχεται ο προπονητής του ΠΑΟ κάποια στιγμή. Είναι και άλλοι αυτά. Πες μου 2-3 παίκτες που έχει για να καταλάβω γιατί. Ναι, σου λέω, όχι, τι σιγά τώρα. Δεν σου λέω. Προφανώς έχει καμιά 80 παίκτες. Φίλε, μείνε στην ατάκα του και στην απόγνωση που έβγαλε. Με τιμά. Με τιμά. Τι να σε τιμά, ρε φίλε. Σου λέει, μα ακούει ο άνθρωπος. Και χαλιέται κάθε φορά που παίρνει το λόγο. Το καλημερίζω. Και χαλάς το θέμα. Το καλημερίζω. Ποιο θέμα χαλάω, δεν παίρνουμε θέματα. Εγώ πάω να βάλω θέματα και δεν βάζετε θέματα. Περίμενε, και πες μου. Και λέει κιόλας. Και εσύ πας να το φέρεις στο σωστό δρόμο για να μιλήσετε για ποδόσφαιρο. Και ο Χρυσανθός. Για ποδόσφαιρο. Ποιο ποδόσφαιρο. Και ο Χρυσανθός μαζί λέει. Για ποδόσφαιρο. Ο γνωστός ατζέντης ποδοσφαιριστών. Όχι για δικαστήρια μια ώρα. Αυτός σας χαλάει την εκπομπή συνέχεια. Πες μου 2 ποδοσφαιριστάς που έχει. Έλα ρε φίλε, είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Συμφωνώ 100% με τον Τζαμπατζόγλου. Με το μάνατζερ. Δεν το είπα εγώ. Με το μάνατζερ. Με το μάνατζερ το βράδυ. Πώς τον αντέχετε λέει. Έχει δίκιο, μιλάμε για ποδόσφαιρο και πετάγεσαι και λες κάθε μπούρδα σου. Ναι. Αντιλαμβάνεις ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει για ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πες μου 2 ποδοσφαιριστάς που έχει. Ρε σου λέω. Είναι πώς? Πολύ ψηλό επίπεδο. Άλμπουμ Πανίνι, θα δώσουμε. Α, θα πάμε. Ωραία, ωραία. Δηλαδή, αν μιλήσουμε στην Ελλάδα για τους κορυφαίους, μπαίνει στην τριάδα. Άρα, είναι ή ο Πολ Κουτσολιάκος. Ναι. Έτσι. Που δεν είναι και. Εντάξει, δεν είναι κάτοικος Ελλάδας. Ναι. Εντάξει, οκ. Ή ο φίλος μου ο Ντίνος, που είναι στην Αθήνα μόνιμα εδώ και αρκετά χρόνια. Ποιος Ντίνος, εσύ. Κατάλαβες ποιο λέει επίθετο. Ποιος Ντίνος. Ναι. Το αϊκάκι το άρρωστο. Τι να σου πω, ρε Μαλαιδί, νομίζω ότι πρέπει να προβληματιστείς. Πρέπει να έχει. Πρέπει σου λέω, ανοίγει κουβέντα έξω την Τούμπα παρουσία πολλών ανθρώπων και ένας επώνυμος σε σκίζει. Και φαντάζομαι ότι άλλοι 30 μη περασπίστηκαν. Όχι. Και ο παδί του ΠΑΟΚ. Όχι, δεν με έχουν αποθεώσει τελευταίες 7-8 μέρες. Ο παδί του ΠΑΟΚ με έχουν αποθεώσει. Όχι. Κατεβατώ, δεν βρέθηκε κανείς. Εντάξει. Δεν βρέθηκε κανείς. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να δώσουμε τους διαγωνισμούς μας. Είναι 2 όπως και σήμερα, ζωή να έχουν. Καταρχάς, να καλημερίσουμε, παρουσιάζουμε επίσημα Σωτήρη Δασκαλάκη, ο οποίος μετά από μια ολιγοήμερη άδεια. 25 μέρες. Σωτήρη, φάει μισμισιά εδώ. Φτάνει. 17 μέρες έλειπες. Φίλα του ραδιόφωνο, 17 μέρες δεν έχω λείψει ποτέ συνεχομένες. Ποτέ. Πρόσεξε τα πεις. Προετοιμασία, δουλεύω, φίλε. Μιλάω στο ραδιόφωνο 4 φορές τη μέρα. Βέβαια, ρε, δουλεύω. Δουλεύει. Εσύ δεν μιλούσες, μας και έλειψες. Το βράδυ που πάνε στο Άμστερνταμ, Red Light District, είναι στα πλαίσια της προκαταγράφη τι κάνουν κτλ. Δεν μου λες κάτι τέτοιο σαν και σένα, κάνανε ανταπόκριση πέρσι σε γνωστή εφημερίδα της πόλης για τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Και γράφανε ότι η Ολλανδία έχει βουνά. Τρέξιμο στο βουνό και το είδα και ξάπλωσα. Πήρε η Ολλανδική πρεσβεία, θα έκανε μήνυση. Σαν και κάτι δώσανε. Δεν υπάρχει. Πρόπερση, ναι, πρόπερση, ρε. Το είδα, ρε, μεγάλα γράμματα. Τρέξιμο στο βουνό και μια φωτογραφία παίκτες του ΠΑΟΚ να τρέχουν σε ένα φλάκ. Δεν άκουσαν για απόβαση. Τι τι, απόβαση. Αν νόμιζα, άκουσα απόφαση ότι είπε και λέω κάποια απόφαση. Απόβαση στη Σλοβακία. Εντάξει. Η ίδια εφημερίδα.
Η ίδια. Τις χώρες πετυχαίνουν, τις χώρες. Ναι, η σχέση με την... Πρωτεύουσες πετυχαίνουν. Προφανώς η σχέση με τη γεωγραφία συχνά είναι... Συχνά, εντάξει. Εντάξει. Ο Τουρσουνίδης σε 7-8 χρόνια από τώρα, όχι αυτός, ο κύριος με το άσπρο, με το λευκό πουκάμισο, που είναι δίπλα στη δημοσιογράφο. Λοιπόν, Σωτήρης Δασκαλάκης, με μεγάλη μας χαρά είναι σήμερα και σήμερα, αρκετά καλός φίλος, είναι η Τρόικα. Και δύο τη περσινή. Άστα, άστα, άστα. Μην την μπερδεύετε, τώρα δεν διαγωνίζουμε τώρα αυτή. Ένα τη φετινή και δύο τη περσινή. Τη επόμενη ζωή. Εντάξει. Τα έχουμε να μην τα δώσουμε στον κόσμο. Άντε, τι θα γράφει ο κόσμο. Περσινή, φετινή. Τι λε τώρα. Ναι. Γιατί δύσκολο, δεν του βάζει εσύ να γράφει. Live, live. Live, live. Λουλούλα. Live. Θέατρο. Θέατρο Σάββατο Κυριακή είναι, φίλε. Είναι θέαμα 50 ευρώ, ρε φίλε. Σάββατο Κυριακή θέατρο. 500. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, δίνουμε τρία άλμπουμ της Πανίνη, τα δύο περσινή σεζόν, τα δύο φετινής. Γράφε, άμα θες. Δηλαδή, το ένα γράφε 16, δίνουμε το άλλο τρία, το ένα τα 17, δύο φετινής, τα δύο περσινής και πέντε. Τα 8. Δύο περσινής, τα δύο περσινής και ένα φετινής. Δύο είπες ρε. Δύο περσινής και ένα φετινής. Και ένα φετινής. Φετινή εννοώ 17-18 ναι. Και δύο περσινής 16-17. Και δίνουμε, γιατί χθες μου λένε τα παιδιά από το Inedit, δώσε. Δύο για τη μία ταινία, δύο για την άλλη. Λέω άστο, δεν γίνεται έτσι. Όλα μαζί, δύο διπλές προσκλήσεις για την αυριανή μέρα, Πέμπτη, του Inedit Festival, που έχει πέντε ταινιάρες, πέντε, όχι μία, όχι τρεις, όχι τέσσερις, πέντε. Έχει για την Grace Jones, την Τζαμαϊκανή θεά, μοντέλο, μουσικό, τραγουδίστρια και ηθοποιό. Grace Jones, φίλε. Blood, Light and Bummy, στο λέω απ' έξω. Έτσι, έχει Rolling Stones, ολέ, 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 την οποία την έχω δει και είναι καρά ταινιάρα, με την περιοδία των Stones το 2016 σε 10 χώρες Λατινικής Αμερικής. Στις 9 είχαν ξαναπάει, στη μία είναι το τεράστιο live στην Αβάνα, μπροστά σε 1.200.000 κόσμο. Τι είναι, Σωτήρη? Συνέχισε να τα πεις. Ναι, ρε, άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Ναι, ρε, φιλοργανωμένο, ναι. Εντάξει, σωστά. Με υμνούσε και πρώην υποδιευθυντής εδώ πέρα. Με έχει μνήσει στον αέρα, που είναι τώρα σε άλλο ραδιόφωνο. Πες όνομα, που αγόρασε κοστούμι για να μπει στη Λάβα, λοιπόν, και φάγε πόρτα. το ξέρεις, Σωτήρη, αυτό. Στο έχει πει, το ξέρεις. Να το λέω εγώ. Μία πόρτα, δύο πόρτες, τρεις. Πάει, παίρνει κοστούμι, παίρνει γραβάτα, παίρνει αυτά. Σινιάρεται, περιποιείται. Τώρα είναι σε άλλο ραδιόφωνο. Είναι πρωί. Πάει, του λέει, φίλε, ό,τι και να αγοράσεις. Ξέρεις, όχι, πόρτα πού εσύ. Εντάξει, στην οποία εγώ λάβαλα μπομπενό για να με σαγιονάρες. Λοιπόν, έχει John Coltrane, ο θεός της jazz. Έχει το score, film music documentary, για την μουσική στις κινηματογραφικές ταινίες, ντοκιμαντεράρα αυτή. Και έχει και την ταινιάρα Yala Underground, που έχει να κάνει με τους εναλλακτικούς Άραβες καλλιτέχνες που παλεύουν μέσα σε συνθήκες πολέμου, σε συνθήκες πείνας, προσφυγιάς, βομβαρδισμών και. Για να δημιουργήσουν. Όλα αυτά για αύριο Πέμπτη, δύο διπλές προσκλήσεις, διαλέγεις ταινία και πηγαίνεις ό,τι ώρα θέλεις στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάνας, όπου διεξάγεται το 5ο Inedit Festival. Και ευχαριστούμε τα παιδιά τα οποία μας στηρίζουν, γιατί και εμείς απλά τους στηρίζουμε. Από το Inedit, τον Κωνσταντίνο, τον Μιχάλη, την Αθηνά και την παρέα τους, που είναι τόσο μα τόσο δημιουργικοί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και σε ένα μήνα από τώρα, ήδη εδώ και τρεις μήνες δουλεύουν το Offside Festival, το οποίο φέτος θα έχει ταινιάρες, καρά ταινιάρες το Offside Festival. Άρα, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις Πανίνη ή Φεστιβάλ ή και τα δύο και το αποστέλεις στο 54-526 ή τηλεφωνικά 23-10-287 και 3 οκτάρια. Okay. Στο μήνυμα να υπάρχει κάτι άλλο, όχι μόνο για διαγωνισμό. Κόστος μηνύματος 1 ευρώ και 24 λεπτά συμπεριλαμβανομένου του φόρου κινητής τηλεφωνίας. Από το πρωί της Δευτέρας με απασχολεί κάτι που ίσως να απασχολεί και τον Χρύσανθο, ίσως, κάτι που έγινε με κάτι που υπόθηκε από την αγαπημένη μας ακροάτρια, την κυρία Εύη, την οπαδό του ΠΑΟΚ. Θα το πω σε λίγο. Αφού πρώτα πω ότι υπήρχε ιδέα, έκανα ρεπορτάζ, υπήρχε ιδέα, έψε το βράδυ, στο κλειστό Νίκος Γκάλης. Υπάρχει Αθηναίος που το λέει Νίκος Γκάλης? Δεν ξέρω. Εγώ λέω πως όχι. Εγώ λέω πως όχι. Ούτε μισός, λέω εγώ. Υπήρξε η σκέψη στο τελευταίο δεκάλεπτο να παίξουν Κέφαλος, Κοροναίος, Κόντος, Κάπος, Στεργάκος και Βίδας. Δεν έγινε τελικά αυτό για να μην θεωρηθεί προσβολή στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά υπήρξε αυτή η σκέψη, ο Αυτοκράτορας να παίξει τελευταίο δεκάλεπτο με αυτούς που προανέφερα. Τους πάτησαν, φίλε, τι να κάνουμε.
Τους κατούρισαν. Πήρανε ρυθμό και έκανε καλά τις 16 assist, ρε φίλε. 16 assist, δηλαδή δεν γίνονται. Αυτός κάνει μαγικά έτσι. Μαγικά ήδη. Τελευταίο αέρα. Τελευταίο δίμηνο και κάνει την έδινε με τα πόδια, με το κεφάλι, με το νόμο. Με ομοπλάτη, με τον αφαλό και τέτοια. Ναι, ναι. Απίστευτη ενέργεια. Κανονικό κατούριμα. 98-67. Δεν έχω δει τίποτα. Και μπορεί να δει ένα δεύτερο. Α, παιχνίδι. Ψέματα. Ψέματα. Είδα 2-3 λεπτά. Να δει ένα δεύτερο 4. Παιχνίδι να είναι εντελώς διαφορετικό. Ναι, αυτό τώρα πώς το. Είναι αύριο αυτό. Ναι. Είναι αύριο. Απόψε παίζει ο Θρύλος με τη Ζαλγκύρης. Έτσι. Πάνε μέρα παραμέρα. Τα play-off είναι άλλη υπόθεση. Και στο NBA και στο μπάσκετ είναι. Οι Αμερικάνοι τι λένε όταν παίρνουν τα play-off? It's a different ball game. Ενώ στο ποδόσφαιρο είναι αγκαρία. Ναι. Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα? Πολύ καλό θέμα. Να, ένα ωραίο θέμα. Να μας το σχολιάσει ο μάνατζερ. Οι ποδοσφαιρικοί όπου παίζονται play-off, σχεδόν όπου παίζονται. Κάτι Κύπρος, κάτι Ελβετίες. Όχι Ελβετία. Κάτι που όλου παίζονται play-off. Σκοτία, ξενερώνουν. Όχι. Σκοτία, όχι. Ενώ στο μπάσκετ ξεκινάει μια άλλη κατάσταση, γιατί το έχουν συνειδητοποιήσει. It's, it's a different ball game. Τέλος. Τέλος. Θα ζητήσω από τον Δημήτρη, επειδή δεν έχω δει ούτε λεπτό από το μάτς του ΠΑΟΚ χθες, αν σε κάτι μας έκανε πιο σοφούς, όπως αρέσει να λέει ο Δημήτρης, τα συμπεράσματά του, τι εικόνα, αν κάποιος παίκτης κάτι, αν ο Πανιώνιος προσπάθησε και έφτιασε αίμα και τα έδωσε όλα. Το πίστεψε ο Πανίνης. Το πίστεψε. Όσο και αν δεν το πιστεύεις, στο 1-1 ναι. Τρέχαν να πάρουν την μπάλα και μετά για κάνα 15 λεπτό πήραν και την κατοχή. Ισοφάρισαν πότε, στο 28-30. Άμα δεις πώς ισοφάρισαν, ναι. Θα αρχίσει να τους μουτζώνεις. Γιατί? Στον ΠΑΟΚ. Α, τραγικό. Μιλάμε για. Φτωχή άμυνα που λένε οι Άγγλοι. Φάουλ. Εκτός περιοχής. Πλάγια αριστερά. 3-4 μέτρα εκτός περιοχής. Κάτσε. Δίνει ευθύνη στον παίκτη που έκανε το φάουλ, χωρίς λόγο. Δεν έκανε φάουλ, δεν ήταν φάουλ. Άμα το δίνει ο διαιτής. Ποιο είναι ο διαιτής, είναι ο Ζέκο. Σέζο. Ο Σέζο, αλήτης. Ναι. Καλημέρα κύριε Σέζο. Ακύρωσε ένα καθαρό γκολ του Πρίγιοβιτς, έδωσε και ένα απέναντι στο Βαρέλα. Ναι. Σε μάτς το οποίο μύριζε για τον ΠΑΟΚ κίνδυνο αποκλεισμό κτλ. Ναι, για πες. Τρία μέτρα εκτός περιοχής, 4. Ναι. Πλάγια αριστερά, θα σου ζωγραφίσω. Κάντο εδώ. Είναι ραδιοφωνικό αυτό που κάνω τώρα. Ωραία, πες ότι αυτή είναι η αιστεία. Όχι, θα το δώσω. Εδώ η αιστεία. Ναι. Μουτζουρώνει στον εδώ. Χορηγό. Ναι. Μικρή περιοχή. Μεγάλη περιοχή. Πολύ ωραία. Το πέναλτι εδώ. Ναι. Ναι. Σωστό. Το φάουλ είναι εδώ. Αριστερά όπως ευθύνεται το Πανιώνιος. Εδώ. Ναι. Αυτό πέσει είναι 4 μέτρα. 5. Στον χώρο του Γιώργου του Μασούρα, ας πούμε. Ναι. 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 Πόσο παίχτη βάζει ο τείχος? Το πολύ 2. Τι λες ρε Στόκε. Τι λες ρε Ζώων. Πόσο. Βάζεις 2. Πόσο. Δεν είναι. Πιο κοντά ρε παιδί μου, δεν είναι εδώ που σου έδειξε. Είναι α, κάτσε, είναι... εγώ κοιτάω αυτό που μου βγάζει, φίλε, συγγνώμη. Εδώ. Δεν είναι στη γωνία. Δεν είναι στη γωνία. Δεν είναι στη γωνία. Είναι εδώ. Εδώ. 3 ή 4. Δεν βάζει 3 ποτέ. Πόσο βάζει? Δεν βάζει 3 ρε. 4. 4 το λιγότερο. 5 κανονικά, πες 4. Ναι, άρα. Έβαλε 3. Μου το πήγε πολύ κοντά. Ναι, έβαλε 3. Και ζητάει ο Αλέξανδρο. Ναι. Ο Αθηναίο ζητάει 3. Ναι. 3 παίχτε. Άρα ευθύνη του Αλέξανδρου. 3 παίχτε τείχο. Ναι. Εδώ στην ευθεία τη μπάλα, α πούμε, και προ την ναι. Κόρμπο, πάσα στο Μασούρα. Ναι. Εδώ η μπάλα φτάνει. Φτάνει εδώ, ωραία. Εδώ. Πάει ναι. Το τείχο, γεια σα. Ναι. Και ο Μασούρα τη θέλει εδώ, εύκολα. Ποιο έχει την ευθύνη, δεν έχει ο goalkeeper? Ο goalkeeper και ο προπονητή. Ο προπονητή, εντάξει, φωνάζει, πες, έχει ευθύνη. Και ο προπονητή. Μιλάμε για γκολ τη πλάκα. Κάτσε, το είδε εσύ. Δεν είναι ούτε προπονητή, κάτσε, πέρα, τώρα, τώρα. Πάνε εσύ προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ροποντή είναι στα 50 μέτρα αυτά. Να ησυχάσουμε και από εδώ. Αυτονόητα ναι, είναι. Ναι. Α, εδώ ο παίχτη που είναι. Α, πιο κοντά. Εδώ μου το κάνει έτσι, είναι πολύ πιο κοντά. Εντάξει. Είναι κοντά. Ναι, γιατί το αρχικό μου φάνηκε τώρα και στο χαρτί. Λέω θα είναι πολύ μακριά αυτό. Λέω τι το κάνει. Δύο παίχτε στο πόδι. Ναι. Και ο Αλέξανδρος είναι εδώ, στη δεξιά του στο γωνία. Κέντρο, στη στο κέντρο είναι. Δεν η άλλη γωνία είναι αφύλακτη. Ναι. Δεν εκτινάχθη. Αφού μπήκε η μπάλα μέσα. Όπως θα εκτινασόταν, ας πούμε, ο Παναγιώτης ο Κελεσίδης. Γκολκιπεράρα, ο Σεραίος του Πανσεραϊκού Ολυμπιακού. Έχει γίνει και το άλλο το εξωφρενικό. Τι. Για αυτή την ομάδα. Αν τα λέμε και τα λέμε όλα, αν τα λέμε όλα καλά. Για αυτήν τον Πανιόνιο. Για αυτή την ομάδα, τον ΠΑΟΚ. Α, τον ΠΑΟΚ. Που δέχτηκε τον γκολ από την ΑΕΚ. Το. Γκολ με την ΑΕΚ. Σου είχε γίνει φιάλτη. Σου είχε γίνει φιάλτη. Οι παίχτε τη ΑΕΚ κατάφεραν με τον τζαμπουκά του να ακυρώσουν τον γκολ. Ναι. Με τη βοήθεια του ρεπόρτερ. Να. Οποιανού βοήθεια. Ναι. Κατάφεραν να ακυρώσουν. Ναι. Και του ΠΑΟΚ δεν κατάφεραν. Ναι. Γιατί εκεί παίζει και η μαγκιά και όλα. Και η ελληνική γλώσσα. Πιο πολλού Έλληνε θε. Αλήθεια είναι γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν. Κερδίζει ο φάουλο ΠΑΟΚ. Να πει. Ναι. Μοριμιόλα. Κερδίζει ο φάουλο ΠΑΟΚ σε ανάλογο σημείο. Όχι ανάλογο. Στο ένα μέτρο. Ναι. Εδώ. Χθες. Τελευταία φάση του ημιχρόνου. Εψέ. Ναι. Ο Λιμιός κερδίζει φάουλο εδώ. Το σκόρ είναι ένα εκείνη τη στιγμή. Ναι. Ναι.
Ένα μέτρο. Ναι. Ο αδερφός του Φερμίνιο, ναι. Ο Λιμιός. Ναι. Πού κατάφερε να την πάει την μπάλα ο Κόρμπος? Εδώ. Μου επιτρέπεις? Ναι. Τι να σου επιτρέπεις? Έγινε έτσι που είπες. Ναι, ρε. Βλάκας ο Κόρμπος. Γιατί? Όσο πιο κοντά και πάνω στη γραμμή, τόσο χειρότερο για την ομάδα που πετύχεται. Εντάξει τώρα, τι να σου πω τώρα. Εντάξει. Γιατί ο Λιμιός από εδώ πέρα μια χαρά θέλει μπορεί να πάει πιο να πίσω. Έχει και δίκιο. Για να σηκωθεί η μπάλα. Ε, βέβαια. Αλλά Δημήτρη. Την πήγε τη μαγιά του, ρε φίλε. Την πήγε. Τι πήγε. Μαγιά του. Αφού στήθηκε η μπάλα και κατάλαβα τι έγινε, άρχισαν να διαμαρτύρονται. Άντε, ρε, ξυπνάτε. Άντε με στην αφέλεια. Τους παίκτες του πάω, κλείνω. Ποδόσφαιρο είναι αυτό. Ε, ναι. Ναι. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό που λες εδώ συμφέρει να πάει μπάλα. Αν ήταν εδώ να την πάει πιο πίσω, ναι. Εδώ που είναι, μου την κάνει τώρα πάλι τη βούλα. Τώρα δεν. Στο σχέδιό σου. Μιλάμε για μεγάλη μαγιά. Συγγνώμη, για μένα βλακεία. Δεν είναι βλακεία. Δεν είναι. Ήταν. Τον βοηθάει. Πολύ μακριά. Για το φαλ, όσο πιο κοντά, τόσο πιο δύσκολο πάει για γκολ. Έχουμε συνηθίσει οι παίχτες να κλέβουν προς τα μπροστά. Αυτό το πράγμα χθες προς τα πίσω ήταν πρωτοφανές. Εντάξει. Okay. Δεν γίνεται. Αυτά δεν γίνονται. Εντάξει. Άρα χτυπάς το καμπανάκι, το σήμα κινδύνου, ναι, ενώ ψήπα. Ναι. Τώρα το χτυπάω. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Δεν είναι αυτό ποδόσφαιρο. Ναι, το έτσι που μου τα έκανε εδώ, ευθύνη Πασχαλάκη και Λουτσέσκου. Αυτό με. Συγγνώμη, η Σωτηρή, θέλω την γνώμη του Σωτήρη λίγο που βλέπει μπάλα. Ναι, ναι. Στο φάουλ με το οποίο σκοράρει ο Πανιόνιος, σε ποιο δίνει ευθύνη? Όντως τα άτομα στο τείχος είναι. Βάζει δύο-τρία άτομα τείχος ο Πασχαλάκης. Ναι. Τον χιλιοκράζει ο Δημήτρης. Το λιγότερο λέει τέσσερα, το λιγότερο μπορεί και πέντε. Πολύ πολύ ανοιχτό, μπράβο. Για πλάκα, άρα ευθύνη Πασχαλάκης και Λουτσέσκου. Και Λουτσέσκου. Κισαβίδης. Ο προπονητής δεν βλέπει. Κισαβίδης. Τώρα το ξεφτιλίζουμε, άστο. Και ο προπονητής δεν βλέπει, εσύ. Κάτσε, το είδες εκείνη τη στιγμή εσύ και ο Σωτήρης. Φύγετε, πάτε από εκεί. Δύο προπονητές. Θα πάρεις τον μπάγκο. Θα παίρνω πέντε κανένα χιλιάρι το μήνα. Ξέρω εγώ. Τι να πω, δεν κατάλαβα τώρα. Τι να πω. Πρώτη ώρα με Opticon Express. Τι quiz βάλαμε σήμερα? Θέλω κι εγώ γυαλιά ηλίου. Συγγνώμη, έχω τέτοια πρέσβη στην Αθήνα. Τη Μεγάλη Βρετανία, τώρα στην ΕΡΤ, καλεσμένη σε στούντιο. Καταρχάς πρέσβη. Πρέσβη χώρα. Είναι συνταξιούχο, να ξέρει. Και μάλιστα δυτική χώρα. Δεν είναι ενεργεία. Του δυτικού πολιτισμού. Σε στούντιο, στην τηλεόραση. Παιδιά, εγώ τα τελευταία 30 χρόνια δεν θυμάμαι. Πες ότι σου γυάλισε. Επειδή είναι σε τη Λαγκάρ. Ωραία γυναίκα. Αυτό είναι. Ωραία, στυλάτη, αδύνατη, σικάτη, κομψή. Αυτή είναι, είναι, ναι, ωραία. Είναι Μεγαλοβρετανίδα. Αυτή η δεύτερη. Είναι Μεγαλοβρετανίδα. Μερεγκίνα, ίδια αξεσουάρ μπάνιου. Υδραυλικά είδη σε επιλεγμένα καταστήματα και σουβλάκι για όλα τα ψητά, όλα τα σάντουιτς στα κάρβουνα, όλα χειροποίητα στην Ευκαρπία. Για delivery 23-16-88-552. Και μην ξεχνάς, ένα φετινό άλμπουμ Panini Super League, φετινό, δύο περσινά Panini Super League και δύο διπλές προσκλησούλες για το 5ο Inedit Festival, για την αυριανή ημέρα την 5η που έχει πέντε μουσικές, εννοείται πάντα, ταινιάρες, αίθουσες, Παύλο Ζάνας και Ολύμπιον στο κέντρο, στην καρδιά της πόλης, πλατεία Αριστοτέλους. Καλημέρα και πάλι σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στον φίλο τον Χαράλαμπο, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα που πρέπει να έχει πάνω 4-5 ψέματα μαζί. Καλημέρα, Χαράλαμπος, αυτό επίθετο, Πανίνι, ναι, αυτό. Τι ψέματα είναι αυτά? Κιτρινόμαυρο Βόλο, ερχόμαστε, Ασλαμά, είσαι η ποιότητα του πρωινού ραδιοφώνου. Διαβάζω άλλη μια φορά το τελευταίο, άλλες δύο μάλλον φορές. Ασλαμά, είσαι η ποιότητα του πρωινού ραδιοφώνου. Και όχι μόνο θα πω εγώ, Χαράλαμπε, σε ευχαριστώ, ένα άλμπουμ Πανίνι είναι δικό σου. Ασλαμά, είσαι η ποιότητα του πρωινού ραδιοφώνου. Το πέρσι είναι το δικό του. Ναι, αυτό ο μάνατζερ που είναι χθες ο Δημήτρης, εσύ. Ναι, ο μάνατζερ. Ας μιλήσει για μένα. Έλα, να το βγάλεις να μιλήσουμε για μπάλα μαζί με το μάνατζερ. Εγώ και αυτός μόνο δεν παρέμβει καθόλου. Για ποδόσφαιρο με το μάνατζερ. Να δω. Δεν μου λες, πες μου έναν παίκτη που έχει. Πες μου έναν. Για να μην μου λες, θα έχει γκασμάδες παίκτες αυτός. Όχι, όχι. Θα έχει γκασμάδες. Να σου πω κάτι, πες μου ότι έχει κανένα τζιόλι. Πες μου ότι έχει κανένα τζιόλι. Έχει κάνει τις κορυφαίες δουλειές. Στην Ελλάδα. Και Ελλάδα εξωτερικό. Δηλαδή συνδυασμός. Κορυφαίες. Απίστευτες. Ελλάδα πέραν εξωτερικό είναι και η Αραβία. Οπουδήποτε. Σε πολιτισμένες χώρες. Βεβαίως. Σε χώρες του δυτικού κόσμου. Ναι. Δηλαδή έχει κάνει δουλειά και με Μεγάλη Βρετανία. Τώρα δεν το έχω πρόχειρα. Τον Βενέτη, αυτό τον πήγε, ας πούμε, Dundee United. Αυτό θέλω να πω. Τον Καρυπίδη Χάρτς. Dundee, μωρέ. Ο Καρυπίδη. Μπορεί και να είναι. Νομίζω όχι. Χάρτς. Παλικάρι, ρε εσύ, Καρυπίδη, αν ακούς, ρε φίλε, μια εμφάνιση Χάρτς. Στείλε κατά εδώ, ρε φίλε. Μακάρι να. Η ομάδα μου στο Εδιμβούργο. Βέβαια, αδική στον Βαγγέλη, αυτός μας ξεπαρθένιασε σε μεσικά, που λέει καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα που μας φτιάχνει. Και μπαίνει για Πανίνι. Ωραίος. Έχει πλεονέκτημα. Έτσι. Έχει πλεονέκτημα. Παιδιά, καλημέρα. Οι διαγωνισμοί είναι δύο.
ένα άλμπουμ της Panini φετινό ελληνική Super League, για να θυμόμαστε για τον Γιάννη το Γούμενο, και δύο της περσινής Football League 16-17. Πώς ήταν το πλάνο του Γιάννη του Γούμενου για την πρώτη εθνική, το σχέδιό του, πώς λεγότανε? Αντί για τη Super League, ε. Ναι, πώς λεγότανε? Ναι. 24 σελίδες, είχα διαβάσει φίλε τις 10 πρώτες. Pro League. Μπράβο ρε δασκαλάκι. Pro League. Πού τα θυμάστε? Φίλε, 24 σελίδες εφημερίδας. Development plan, γιατί είχα ξαπλώσει, ναι. Είχα κάνει ανάλυση, είχα διαβάσει τις 10 πρώτες, θυμάμαι, σε 2-3 ώρες για να καταλάβω τι γίνεται. Βίκτορας Δημητρόπουλος μαζί του. Και άλλη κόντρα. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Παιδιά. 2006. Το πρωί τώρα που κάναμε αναφορά ήταν με σένα, ηχολήπτη. Με σένα το κάναμε. Με σένα. Pro League. Μπράβο, ναι. Απίστευτο. Και διάβασα τις 10 πρώτες και κάηκε το μυαλό μου. Τα λέω κάηκε και λέω τι, κάτι μιλάει ανάμεσα σε Premiership και La Liga. Κάτι απίθανα πράγματα. Και μην ξεχνάς ότι δίνουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για την αυριανή δεύτερη μέρα, την Πέμπτη δηλαδή, αύριο Πέμπτη, του 5ου Inedit Festival. 5 ταινιάρες, εννοείται μουσικά ντοκιμαντέρ, γιατί το Inedit είναι τα μουσικά ντοκιμαντέρ για 5η χρονιά, με μεγάλη επιτυχία διεξάγεται στην πόλη μας, στον κινηματογράφο Ολύμπιον και Παύλος Ζάνας στην πλατεία Αριστοτέλους, στο κέντρο της πόλης. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τις κορυφαίες ομάδες στη χώρα που και χθες παρουσιάσαν ένα πλούσιο θέαμα, ποδοσφαιρικά ο ΠΑΟΚ και μπασκετικά ο Παναθηναϊκός. Εσύ πες ότι δεν είναι ο ΠΑΟΚ κορυφαία ομάδα στη χώρα και ο Παναθηναϊκός δεν είναι κορυφαίο στο μπάσκετ. Πες. Κορυφαία σαν εικόνα αγωνιστική. Απ' όλα. Αγωνιστική, τι απ' όλα. Κερδισμένη βαθμή, αγωνιστική εικόνα, θέαμα κτλ. Αυτό μην ξεχάσω μόνο. Ο Σταφυλίδης τώρα, πού παίζει αγγλί. Στη Στόκ City πήγε. Τραυματίας, ναι. Το που λένε. Πόσο καιρό έχει που πήγε. Τώρα το. Από το Γενάρη. Οπότε. Το καλοκαίρι νομίζω πήγε. Όχι ρε παιδιά. Λάθος. Το Γενάρη πήγε. Όχι ρε, Γερμανία δεν ήταν. Ναι, ήταν. Ναι, το συνειδητοποίησα πριν 10 μέρες ότι είναι Αγγλία και δεν κόλλησα να μου πού. Έχει παίξει καθόλου στο Oak City? Ελάχιστα. Δεν έχει πάντα κάτι γίνεται. Δηλαδή κάνει, βγάζει σέντρες για το πουλέν μου, για τον Peter Crouch. Πέφτουνε, ναι. Δυστυχώς. Χαίρομαι που σώζεται η West Brom. Την σώζει η United. Πώς σώζεται, ρε. Τελευταία είναι, δεν σώζεται. Το παλεύει. Εδώ πέφτει Southampton. Το παλεύει. Δεν σώζονται. Μπράβο στη United, ναι, που έκανε, ναι, το παιχνίδι γιορτινό. Δεν ξεφτυλίστηκε. Για, γιατί είναι ιστορική και τεράστια, ναι, ναι, ομάδα και τη λατρεύουμε. Έτσι. Έχει ένα ωραίο βίντεο το SDNA. Πιο ωραίο είναι ο τίτλος. Ναι. Από το χθεσινό Θέλτα Μπαρτσελώνα που έλεξε 2-2. Διάβασε τον λιγάκι τον τίτλο. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Θαυμαστικό. Κόλλησε στο πόδι του Κοτίνιο η μπάλα. Σου λέει, μην το κάνει σπίτι, θα σπάσει κανένα τζάμι. Και είναι φάση όπου από χθες είπαμε θέλει. Στα ισπανικά λίγο, διάβασε το. Πώς το λέει. Πού να ισπανικά, ρε φίλε. Τα τζογκάντο μου ήτο. Τα τζογκάντο μου ήτο. Η μπάλα κοντράρει στον αμυντικό και φεύγει ψηλά. Για να το δούμε. Πρέπει λίγο να είναι το γήπεδο βρεγμένο, από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω. Ψηλά η μπάλα, ψηλά κατεβαίνει. Ουπ. Και την κολλάει στο παπούτσι. Και εδώ αργή κίνηση. Αυτό για να το πετύχει πρέπει να κατεβάσει την μπάλα, το πόδι σου μαζί με την μπάλα. Ωραία. Ας τον Εστορίδη, ας τον Χατζιπαναγή, ας τον Σιδέρη, ας τον Δελικάρη, ας τον Κούδα. Ας τον Αηδηνίου. Από τους παίκτες που έχεις δει στον ΠΑΟΚ, ποιος το είχε αυτό, μπορούσε να το κάνει αυτό. Τέτοιο κοντρόλ, ε. Τέτοιο κοντρόλ. Ο Μπίσεβαρ μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Αν πω ότι είχε παίξει. Μπορεί, ναι, ας τους Τωρίνους, ας τους Τωρίνους. Τι παλιότερους. Πεκτούρα, τον έχεις δει, το έχεις περιμένει και μάτσα. Ο Λίνο. Όχι, ας το. Επιθετικός. Επιθετικός. Τα είχε τα κατεβάσματα αυτά. Αν πω και πού αλλού έπαιξε, το απαντήσει αμέσω. Πες ρε φίλε, ξέρω τι να σου πω τώρα. Και στον Ηρακλή, από τον Ηρακλή τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Ποιο είναι, ο Μίτσελ? Ο Μίτσελ. Δεν νομίζω. Ο Μίτσελ. Όχι. Ο Μίτσελ. Δεν είχε τόσο καλό πόδι. Είσαι και με τον Μυρό, καλά στον Μυρό, καλά στο στήθος δεν σχολιάζω. Με δύο-τρεις κολλημένους πίσω και κολλημένοι στο στήθος πλάτη και γύριζε και την έσπαγε δεξιά-αριστερά ή εκτελούσε. Ο Μίτσελ, φίλε. Έλα ρε. Ο Μίτσελ. Εδώ μιλάμε για τεχνική τώρα, δεν είναι. Σου λέω δεν από Κούδα, έτσι. Ούτε Κούδα, τεχνική, ούτε Αηδηνή, ούτε Δελικάρη, ούτε σχορεμένο Κώστα Δαβουρλή που το είχε αυτό. Ο Γύφταρος σχορεμένος. Είναι, έχει λάσπες κάτω, έχει λάσπες. Τα δομή εδώ είναι άσχετη, μπάλα από ψηλά. Δεν βλέπω καμία λάσπη. Έχει. Είναι χορταράκλα, κάτσε καλά. Είναι μπάλα δηλαδή βρεγμένη και βαριά. Με θέλτα είναι αυτό, έτσι. Ναι. Το χθεσινό δεν είναι. Ναι. Είδα λίγο από αυτό. Πώς έλξε? 2-2. Τι λες? Πρέπει να μπει και ένα γκολ άκυρο για τη θέλτα, αλλά. Παπάς. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν εδώ τα ελληνικά πράγματα. Για την κορυφαία ομάδα της χώρας, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ξανακέρδισε τον Πανίνο με 3-1. Τρεις συνεχόμενες φορές ΠΑΟΚ Πανίνος 3-1.
Μία στο κύπελο, μία στο πρωτάθλημα και άλλη μία στο κύπελο. Το είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Το μυαλό μας είναι στο επόμενο μάτς για μας. Το είπε το Σάββατο στην Τούμπα, στο άνθρωπος, στην press conference. Παρ' όλα αυτά, κατέβασε μια ομάδα με δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές, όχι παραπάνω. Τον Μακρύλο και τον Οικονομίδη. Ο Μακρύλος είναι Greek Australian, έτσι. Ελληνοαυστραλός. Ναι, το παιδί θα το Γενάρη. Το πήρε από την Σίδνεϊ κάτι. Ναι. Ο Ελληνοαυστραλός είναι το. Ο ΠΑΟΚ που έκανε αλλαγές, είχε ως αλλαγή τον Μπέλκα, τον Μαουρίτσιο, τον Αζεβέδο, τον Λιμνιό, τον Κουλούρι. Μουλέν. Το που λένε. Μουλέν τραυματίας. Τραυματίας. Είπαμε ναι. Το πελματίο αυτό που έχει. Πες μου τους σκόρες σου, δεν έχω δει τίποτα. 1-0 ο Κουλούρης με κεφαλιά από κόρνερ. Ο Ευθύμης, ναι. Ναι. Το μπορώ, ναι. Ένα, πολύ καλός. Ναι. 1-1 το φάουλ αυτό που είδαμε. Με ποιον, με τον Μασούρας. Ο Μασούρας. Το είδε το φάουλ. Ο Γιώργος. Τώρα θα δω τώρα το σωτήρι. 2-1. Δεν το είδα, θα δω τώρα. Είπα. Ο Πέλκας άψογο. Mm. Τα γνωστά του Πέλκα σταματάει, σημαντεύει το παράθυρο και τη στέλνει το παράθυρο. Ναι, ωραία. Από ενέργεια του Κάμπος. Και 3-1 πέναλτι ο Πρίγιοβιτς, το οποίο κέρδισε ομάτως με μια μαγεία που έκανε. Χέρι ή ανατροπή. Ανατροπή, τον μπανανά. Ανατροπή, δες το και αυτό. Κάτσε μαγεία αυτό μαγεία, που κάνει. Μαγεία. Ή μαγεία το πέναλτι που δίνει. Μπήκε από τα δεξιά, πέρασε, γύρισε, ξαναπέρασε 2-3 φορές, ξαναπήγε να τον ξαναπεράσει, γύρε αυτό. Ο μπανανά εκνευρίστηκε, τον ανέτρεψε και έδωσε πέναλτι. Κατάλαβες. Ο μπανανά εκνευρίστηκε, μάλιστα. Εκνευρίστηκε, ρε φίλε, σου λέει φτάνει. Τον δούλευε. Θα μας περάσει. Τον, μπανανά, ναι. Τον Αφρικανό στόπερ, τον Γιάγια. Γιάγια δεν είναι. Στη φανέρα Γιάγια νομίζω. Τι σημασία έχει. Ναι, αυτό. Και μετά είδαμε την κορυφαία ομάδα μπάσκετ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Όπου χωρίς τον Rivers, που είναι πάρα πολύ καλός και πολύτιμος, σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο που έβραζε. Οι Παναθηναϊκοί έχουν σαλέψει, δεν ξέρω γιατί. Ναι, είδα από αυτό. Γιατί οι άνθρωποι είναι. Ναι, εντάξει. Είναι το ποδόσφαιρο. Είναι που το ποδόσφαιρο, εντάξει. Αυτό στον μπάσκετ έχουν καιρό να πάνε σε Final Four. Πριν είναι αρκετά χρόνια. Το οποίο γίνεται φέτος στο Βελιγράδι. Έτσι. Ναι, pop. Και ξύλισαν τα εισιτήρια πριν 5-6 μέρες τα τελείωσαν με τη Real. Και μπήκε μέσα ο Παναθηναϊκός και έκανε 20-0. Ναι. Ξεκίνησε. Σωτήρι, αυτό το άκουσες, ναι. 20-0 ήταν. Παναθηναϊκός Ρεάλ Μαδρίτης, όχι μεικτή Γάβδου. 20-0. Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Καλάθης δίνει πάσες με κάθε μέρος του σώματός του. Με τη φαλάκρα έδωσε, με τη μύτη. Ναι. Στο Πάο Κάρης που κέρδισε ο Πάο Κάρης. Ρε το δασκαλάκι ρε εσύ, λέω θα πει κάτι για Πάο Κάρης. Τσαλτήρι θύμισε. Ναι, εδώ ήταν, ναι, Σωτήρης επέστρεψε, είναι εδώ, είναι εδώ. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τον Παναθηναϊκό και αυτό θυμήθηκε τον ΠΑΟΚ. Χειροκροτώ. Θύμησε Τσαλτίδη. Σωτήρη λίγο, το χαλί μας από κάτω παίζει, γιατί δεν είναι το ένα που το είμαι έχει... Άλβιν Σπανίνη. Τα είπαμε 15 φορές, ρε. Τα είπαμε, ναι. Γίνεται χαμός. Και σήμερα έχουμε ΑΕΚ ΑΕΛ. Ποιον θέλεις, Μάρι, στο τελικό? Εύκολο. Σαν Μάριος. Εύκολο. Σαν αντιπαόξης. Δεν έχω τίποτα με την Λάρισα. Την καρά συμπαθώ. Έχω άπειρους προσωπικούς φανς Λαρισαίους. Με σταματάνε καθημερινά φοιτητές από τη Λάρισα. Πάμε πολλές φορές. Ναι. Και από τη Λιβαδιά. Σωστό. Και από τα Γιάννη. Σταματάνε. Σταματάς εσύ. Για ευνόητους λόγους θέλω ΑΕΚ. Γιατί? Για ευνόητους λόγους θέλω ΑΕΚ. Για να γίνει γιορτή. Το μάτς είναι 7.30 σήμερα, έτσι. Σήμερα είναι 7.30. Και αυτό κινεί υποψίες λιγάκι, γιατί χθες ο ΠΑΟΚ 7 και η ΑΕΚ 7.30. Ναι, αυτό είναι σοβαρό. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι σοβαρό, Μάριο. Εντάξει. Αλλά δεν μπορούσε να ξεφύγει από σένα αυτό. Εγώ περίμενα για ένα βασικό θέμα σημερινής εκπομπής να έρθει ο Χρύσανθος. Δεν το έκαιγα τόση ώρα. Τώρα που ήρθε, που είναι δίπλα μας. Πώς προφέρεται. Τι να σου πω τώρα. Δείξτε μου λίγο, δείξτε λίγο, Χρύσανθε. Δείξτε το, δώστε λίγο. Γιατί το πήρα προηγουμένως. Θα το αναλάβεις εσύ μετά. Θα το αναλάβω εγώ. Μην το πεις. Ξέρεις, το έχεις. Ναι, Λίβερπουλ. Είναι Λίβερπουλ. Έτσι πάει. Την ομάδα. Πώς λέγεται η ομάδα? Σπλίνα πισίνα. Ποιο μα το έδωσε αυτό? Σηκώ την πισίνα. Ποιο το έδωσε αυτό? Τι υποστηρίζει, σηκώ την πισίνα. Λίβερπουλ. Ποιο μα το έδωσε να μα πει ακριβώ το τέτοιο? Η Μαριλή. Την προφορά. Εμένα μου το έδωσε η Μαριλή. Σε μένα. Το έδωσε η Μαριλή. Δεν ξέρω τι Μαριλή ποιο το έδωσε. Ναι. Λοιπόν, Χρυσανθέ. Ναι. Από Δευτέρα το πρωί τι με απασχολεί. Και λέω, άντε, μην το βάλω, μωρέ, μην το πω. Αλλά με ρώτησε χθε ακροατή. Που μα ακούει σχεδόν κάθε πρωί. Φοιτητή. Περίμενε. Ψηλό. Τι είπε για μα. Η κυρία Εύη, ο παδός του ΠΑΟΚ, το πρωί της Δευτέρας, όταν είσαι με γραμμές, να κάνουμε τι? Για να το θυμάσαι, σε πλήγωσε. Δεν θυμάμαι καν, Μάριο. Είπε, ρε παιδιά, δεν κάνετε εσείς οι δύο ένα αντιλυσικό εμβόλιο? Εσένα το είπε. Για μένα και το χρήσατε. Δεν είπε, δύο, όχι, κάνεις λάθος. Είπε και για μόνο σένα, για είπε. Μάριο, και για σένα. Να πάει να κάνεις. Και έκανες εσύ, μάλιστα, έκανες. Για σένα το είπε. Α, για μένα μόνο. Ναι. Θα το δεχθώ. Ωραία. Τι με προβλημάτισε? Αντιλυσικό. Οι άνθρωποι δεν κάνουνε. Ναι.
ώστε όταν του δαγκώσει ο σκύλο, αν έχει λύσα, να μην πάθουν ζημιά. Τη λύσα που έχει κατά του ΠΑΟΚ, αυτό εννοούσε η κοπέλα. Η κυρία. Η κοπέλα. Όλες κοπέλες είναι. Ας και όλες κυρίες τα γιατί ξέρει, είναι ελεύθερη. Ας να καταλήξει. Η κυρία. Εγώ είμαι τέτοιο. Η κυρία Εύη. Εσύ τώρα λέγεται αν την ξέρει την κοπέλα. Λέγε κοπέλα και πιτσερίκα ό,τι θες. Ναι. Και δεν την ξέρω έτσι. Γι' αυτό την είπα κοπέλα. Ωραία. Εγώ τη λέω κυρία που δεν την ξέρω. Άρα θες να πεις ότι δεν σε θίγει. Περίμενε λίγο. Ήταν λίγο άστοχο. Περίμενε. Κάνει ο άνθρωπος για προστασία από το σκύλο. Ναι. Μπορεί να σε δάκω. Εγώ υποτίθεται. Θέλει να πει και μου το λέει ο κρατής. Μήπως λέει ήθελε να πει κάτι. Τα μπέρδεψε. Μήπως ήθελε να πει να κάνω. Να... Εγώ δεν γαυγίζω υποτίθεται εναντίον του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν ήθελε να πει. Αυτό έκανε 48 ώρες να το συνειδητοποιήσεις. Το σκέφτομαι από. Λέω δεν το πω. Ναι. Και με ρωτάει χθες ακροατή. Να μην το πιάσει, άμα το πιάσει. Λέει και με το παλικάρι ΠΑΟΞή. Λέει επειδή σας ακούω. Έχει σκεφτεί ότι μπορεί να είναι μεταφορικό το αντιλησικό αυτό που σου είπε. Να μην είναι πραγματικό δηλαδή. Αυτό που εννοούσε πραγματικά να πάει να το κάνεις. Μεταφορικά. Επειδή γαυγίζεις σαν σκύλος κατά του ΠΑΟΚ, να κάνεις ένα αντιλησικό. Επειδή έχεις λύσα κατά του ΠΑΟΚ. Ναι, μένος. Γιατί δεν είναι συλλογική να κάνω εγώ αντιλησικό. Εγώ υποτίθεται γαυγίζω, είμαι σκύλος εναντίον του ΠΑΟΚ. Όπως με Κούπερ ήμουν εναντίον του Άρη. Είσαι γενικά εναντίον του ΠΑΟΚ και εναντίον του Άρη. Λογικό. Τι λέω εγώ. Λογικό. Υποτίθεται αντικειμενικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Τι λογικό. Είμαι αντικειμενικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Εσύ λες ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ τιμά σε σένα και εκτιμά το ότι είσαι δηλωμένα εναντίον του. Ναι, στην... όχι δεν με συμπαθεί με την έννοια ότι θα με προτιμούσε από τον Τζορμπατζόγλου. Ναι. Είναι η κυρία Εύη. Είναι η κυρία Εύη. Αφού διαβάσουμε του 427 απλά να πούμε καλημέρα για Πανίνη σε όλους. Τσελσάρα λέμε, δώσε το παραδοσιακό άλμπουμ, θα κάνω ντου. Στάθη, δεν χρειάζεται ντου. Εδώ κάνουμε πεντακάθαρες κληρώσεις, τίμιες. Έτσι. Παραδοσιακό, θέλει το παλιό δηλαδή. Πιστεύω ότι η κυρία Εύη θέλει να ανακαλέσει. Ναι. Πιστεύω ότι θέλει να ανακαλέσει, και γι' αυτό βγαίνει. Και εγώ. Και εγώ καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Εύη. Ευσεβείς πως. Καλημέρα σας. Α, μεγάλη μου επιτυχία. Σας ακούμε πρώτη φορά να γελάτε. Σας έχει χαρακτηρίσει ακροατής γνωστός μου αγέλαστη. Λοιπόν, έχεις ήδη το μικρόβιο. Έχεις ήδη νοσήσει δηλαδή. Είσαι επικίνδυνος να... Είναι λυσασμένος δηλαδή να... Ακριβώς, ναι. Έχεις ήδη. Δεν ξέρουμε πώς και από πού. Αλλά νοσείς. Είσαι επικίνδυνος να κολλήσεις και να... τέλος πάντων να πληγώσει και να προβληματίσει και άλλους ανθρώπους. Να μην ερχόμαστε σε επαφή αν μαζί δαγκώσει, αν δαγκώσει λέτε. Όχι, αν δαγκώσει, δαγκώνει. Δαγκώνει με το λόγο, δαγκώνει. Με το λόγο του. Εννοείται πάντα με τα πείτε τα κυρία Εύη. Ναι. Εννοείται. Αυτό... Φοβάμαι ότι πετυχαίνετε το εξής τώρα, να μειώσετε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ότι κινδυνεύει ολόκληρος ΠΑΟΚ. Δεν μειώσει κανείς. Πολύ περισσότερο ούτε εγώ, αλλά που τον λατρεύω, ναι, και τον σέβομαι, ναι, και λιγότερο εσύ που δεν πρέπει ούτε καν να τον πιάνεις στο στόμα. Έτσι. Γιατί λοιπόν, μπορεί να το δαγκώσεις κιόλας. Μην πεις κουβέντα άλλη, κλείνω το τηλέφωνο. Δεν ακούω δεν κουβέντα μιλά για τον ΠΑΟ. Έτσι. Κουβέντα όμως. Έτσι. Τελεία και παύλα. Προχθές το Σάββατο είσαι στο γήπεδο. Εγώ έχω κινητικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά με τις πατερίτσες αυτή ήμουνα. Στην Τούμπα. Στο κέντρο. Στην Καμάρα. Εκεί μπόρεσα να πάω. Μέχρι εκεί με πήγαν με το μηχανάκι γη μου, σιγά σιγά με τις πατέρες. Μπράβο στα παιδιά και καλή δύναμη σε εσάς. Τραγουδήσατε κι εσείς να καεί, να καεί η ετέρα η Βουλή, το τραγουδήσατε. Όχι μόνο αυτό και πολλά άλλα. Μπράβο. Γιατί. Συγγνώμη, γιατί Ασλαβά παρεξηγήθηκες εσύ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν νομίζω να παρεξηγήθηκε. Να παρεξηγήθηκε. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Απλά όλοι εσείς να πάτε τώρα τον άλλο μήνα, έχουν συγκέντρωση, έχει πορεία η αναρχία εδώ στην πόλη, να μην είναι πάλι τα παιδιά 2.000, να γίνετε 3.000. Θα πάνε όλοι εσείς τον άλλο μήνα, είναι δικό μας θέμα. Κοίτα που θα πάτε εσύ με την ομαδάρα σου τον άλλο μήνα, πιάσε μας θέμα. Έτσι. Έχεις να ασχοληθείς εσύ. Πολλά. Μπράβο κύριε Εύη, καλά του λέτε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά κύριε Εύη, καλημέρα, λατρεμένη. Ωραία, λύθηκε το. Μένος. Μένος κατά του Μάριου. Πάρε στον Μπουλντόκ. Ο οποίος χαίρεται με αυτά. Του αρέσει. Άμα τον λες την ΠΑΟΞΗ, δηλαδή είναι στα καλύτερά του. Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνω. Καλύτερά του. Λυσασμένος το αντιλυσικό και μου το ρώτησε ακροατής. Λέει, συγγνώμη, ΠΑΟΞΗς ακροατής. Σας ακούω, λέει, σχεδόν κάθε πρωί, Μάρη. Λέει, το αντιλυσικό δεν το κάνεις εσύ για να προστατευτείς από το σκύλο. Σου εξήγησε η γυναίκα. Το κατάλαβα το γυναίκα, τέλος. Αγαπημένη κυρία Εύη. Και δεν το αφισβητείς κιόλας. Δηλαδή, ότι... δηλαδή Μάρη, είσαι αντιπαοξής και αντιλυσικό. Και αντιλυσικό.
Πάμε ναι. στο διάλειμμα, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Καλημέρα στην παρέα. Ασλαμά, μόλις κάνεις το εμβόλιο, πάρε και ένα φήμοτρο, μπας και ησυχάσουμε κι εμείς. Κλήρωση Πανίνη, λέει ο Γιάννης και μπαίνει στην κλήρωση. Καλημέρα, Γιάννη. Τεράστιο μήνυμα. Μην ξεχνάς, δύο περσινά Πανίνη, ένα φετινό. Ελληνικής Super League. Όχι Pro League του Γιάννη του Γούμενου, Super League. Και δύο διπλές προσκλήσεις για το 5ο Ινέντι Φέσμα την αυριανή μέρα. Άρα για μπορούν πέμπτη, οι Ηρακλήδεις για να συμμετέχουν. Μπορείς να δεις πέμπτη, πέντε ταινιάρες ανάμεσά τους Grey Jones, Rolling Stones και John Coltrane. Επιστροφή για την Τρόικα εδώ στα στούντιο του Λίμπερο 107,4. Δώστε λίγη προσοχή γιατί έχουμε κάτι πολύ 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 σημαντικό για εσάς. Livercare. Γνωρίζετε ότι με το Livercare μπορείτε να προστατεύσετε το σηκώτη σας? Με γαϊδουράγκαθο, κουρκουμίνι και αμινοξέα. Λαμβάνοντάς το προληπτικά, αποτοξινώνει γενικά τον οργανισμό. Προστατέψε την υγεία του σηκωτιού με Livercare της Health Aid. 15 χρόνια στην Ελλάδα. Από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο. Ανοίγουμε γραμμές για να μιλήσουμε για το κορυφαίο θέμα που είδαμε χθες και στο ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟΚ και στο μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό. 23-10-28-8-8. Οι διαγωνισμοί τρέχουν. Δύο άλμπουμ Πανίνη συμπληρωμένα συλλεκτικά 2010-2017, Ελληνική Super League, και 17-18 ένα άλμπουμ. Οι νικητές θα επιλέξουν. Θα βγάλουμε δύο νικητές, Χρήσανθε, ή ένα, τι κάνουμε? Για ποιο πράγμα? Για Πανίνη, τι κάνουμε? Τρεις. Α, τρεις. Όσο είναι, εντάξει, οκ. Okay. Τρεις νικητές, όποιος πρόβλημα τον κύριο είδε, για τα Πανίνη και δύο διπλές για το 5ο Inedit Festival αύριο. 5 μουσικά ντοκιμαντέρ, το ένα καλύτερο από το άλλο. Αίθουσες Ολύμπιον και Παύλο Ζάνας στην πλατεία Αριστοτέλους. Τηλεφωνικά 2310-287-888, λες καλημέρα Μαριλίζ, θέλω να πω για αυτό για εκείνο. Και σε μεσικά FM και ένα μήνυμα αποστολή στο 54526. Να ο πρώτος πελάτης, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα, αν θέλετε. Έλα, Αριανός είμαι. Ο παδός του Άρη, το όνομά σου, αν θες το λες. Έλα, θες. Ρε, Πάνος είμαι. Α, ο Πάνος. Καλημέρα, Πάνος. Γιατί με τηλεφώνησα. Δεν κατάλαβες. Και για τους άλλους, βέβαια. Ναι. Τους, και για τον Χρήστο τον Αριανό. Ναι. Και για τον Δημήτρη τον Παόξη. Ναι, ναι. Αλλά θέλω να μου πεις, τι προβλέπεις για το Μουντιάλ που θα το πάρει? Για το Μουντιάλ? Ναι. Κοίταξε, εγώ είμαι τόσο ερωτευμένος με την Αγγλία που δεν έχω ποιος θα το πάρει πρόβλεψη. Είμαι Αγγλία. Αυτά δεν μπορώ να πω. Δεν, τι να σου πω. Κάτι πιο. Γιατί εσύ έχεις πρόβλεψη από τώρα? Ναι, εγώ έχω ένα αίσθηκτο ότι θα το πάρει η Αργεντινή. Τι είναι... λέτε, παιδιά, είναι πιθανό? Πιο πιθανό το πάρει η Ελλάδα. Αυτοί έχουν φαγωμάρα με ναι. αυτούς που μένουν απ' έξω. Έχει απίστευτες επιλογές, τρελό ρόστερ ναι. και έχει απίστευτη δεξαμενή για να επιλέξει. Ναι. Αλλά εδώ πέρα λέει θα μείνει απ' έξω ο Ικάρντι. Να σου πω τι σκέφτομαι. Θα σα πω τι σκέφτομαι μισό λεπτό, ρε παιδιά. Ναι. Μ' ακούτε? Ακούμε, ναι, πάνω. Ναι. 5-6 είναι οι μεγάλες ομάδες, έτσι. Αν το σκεφτείς από το 1966, ναι. που στην ουσία συγκρούνται όλες αυτές οι μεγάλες ομάδες στο τελικό, έτσι. Από το 66 είπες? Ναι. 1966, ναι. Το 62 τελευταία φορά πέρασε μια ομάδα μικρή εισαγωγικά σε Μουντιάλ σε τελικό. Ήταν νομίζω η Τσεχοσλοβακία. Το 62. Καλά, θυμάμαι. Ναι. Με τη Βραζιλία. Από το 66 και μετά, είναι, αν τις μετρήσεις, Μάριε, ναι. είναι 6-7 ομάδες που έχουν πάει τελικό. Ναι. Δεν τις αναφέρω τώρα, ναι. είναι γνωστές. Ναι. Από αυτές λείπουν και η Ολλανδία και η Ιταλία. Ναι. Έτσι είναι. Ναι. Φοβερό. Τώρα, αν, μετά, η μόνη ομάδα που δεν έχει κάνει στις τελευταίες δύο δεκαετίες επιτυχία είναι η Αργεντινή. Ναι. Και λέμε πως είναι η σειρά της. Κοίταξε, να σου πω τώρα κάτι. Δεν το σκέφτομαι απλοϊκά. Καλά, περίμενε. Όχι. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Έτσι, εντάξει. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Εξήκω, αλλά ναι. Εγώ δεν λέω. Μαδάρα, όμως, δεν θα πάθω σοκ αν το πάρει η Αργεντινή. Ναι. Απλά τώρα λογικό είναι να σου πω κάτι, μου λες πες φαβορίτη ποιος θα το πάρει, έτσι. Ναι. Λογικά είναι 2-3 ονόματα. Αυτές είναι, ναι. Θα σου πω Γερμανία, Αργεντινή, θα σου πω Βραζιλία. Η Γερμανία όμως, Μαρία δεν το έχει πάρει. Καμία ομάδα δεν το έχει πάρει δύο φορές συνεχόμενα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Τώρα να το πάρει η Γερμανία. Που δεν είναι και η Γερμανία. Ο Σωτήρης σκέφτεται. Και εγώ σκέφτομαι λιγάκι. Για το δύο φορές συνεχόμενα καμία ομάδα, ναι. Και δεν έχει πάρει, πρόσεξε λίγο, και καμία ομάδα δεν το έχει πάρει δύο φορές συνεχόμενα. Περίμενε, περίμενε. Φίλε, Μουντιάλ έχουμε σε δύο μήνες να τα ξαναπούμε. Το 58, ποιος το πήρε? Τι να πω τώρα που πήγε το πάκο τελικό, αλλά ναι, 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 ναι. Κάτσε. Ναι, αυτή είναι η είδηση. Το 58 δεν το πήρε η Βραζιλία και το 62 η Βραζιλία. Το έχει πάρει, η Βραζιλία το έχει πάρει νομίζω δύο συνεχόμενα. 58-62.
58-62. Ναι. Από τότε όμως και η Ιταλία το 34 και το 38. Και η Ιταλία, ναι, τότε μετά. Έλα, θέλω να σου πω όμως, εδώ και πόσα χρόνια δεν έχει συμβεί αυτό. Και λέω ότι από αυτές τις ομάδες που μείνανε, αν το σκεφτείς, ένα τελευταίο και μέσα σε απασχόλω, γιατί βλέπω ότι θέλετε να μιλήσετε για άλλα, να κανευαλιστείτε μεταξύ σας. Βρόχι, μια χαρά πολύ ωραία! Τι με συγχύσει, παιδιά. Σας αρέσει να βρίζει ο Αριανός τον Πακτζή, ο Πακτζής τον Αριανό. Ο Πακτζής δεν βρίζει. Στο Τζορμπατζόγλου πες τα. Ο Πακτζής δεν βρίζει. Στο Τζορμπατζόγλου πες τα. Καλημέρα. Ωραία. Πάμε επόμενος. Χαίρετε. Ναι, καλημέρα αδερφέ, εσύ είσαι. Πάμε. Ναι, ακούγομαι εγώ. Είμαι. Ναι, παλικάρι μου. Όνομα αν θες και ομάδα υποστηρίζεις. Πρόδρομος Άρης. Πρόδρομος, οπαδός του Άρεος. Καλημέρα, πρόδρομε, ναι. Χρόνια πολλά, Χρυσός Ανέστη. Αλλιώς. Πήρα, επειδή άκουγα το πρωί, γύριζα από τη δουλειά. Ναι. Άκουγα το πρωί που λέγατε για το μάτς του ΠΑΟΚ στο τελικό με το... Για μπάσκετ θα μιλήσω. Με τον Άρη, ναι. Αν έχεις το μάτς εκείνο, ναι. Αναμνήσεις. Αν έχεις κάτι και προσωπικές αναμνήσεις. Αν το έχεις συνδέσει 50... με κάτι. Είμαι 52 χρονών. Έχω παρακολουθήσει πολλά πράγματα. Εγώ πήρα να πω άλλο. Για να σου πω, Δοξάκης στον Αργοναύτη. Μέση κάνει προπόνηση. Έχω κάνει μαζί του προπόνηση. Περίμενε λίγο. Το βιντεάκι που βλέπεις που το χλατσώνω. Ναι, ναι. Με Δοξάκη Playmaker. Με Δοξάκη Playmaker. Ωραία. Και ναι. Φλεβαράκι, προχθές. Πες για να ακούγονται αυτά, είναι πολύ σημαντικά. Γιώργος Δοξάκης στον Αργοναύτη και Θωμάς. Πολυχρονάκος Θωμάς στο Ανατόλια. Στο Ανατόλια. Που λένε. Ένας 30 μάτς θεϊκά β' εθνικής. Έτσι. Θεϊκά μάτς β' εθνικής. Βέβαια. Οι δυο τους αυτοί. Έχω την εικόνα μπροστά μου, έρχεται ο Θωμάς μετά από μάτς στο Ανατόλια, στο Παλέστα δημοσιογραφικά, και μας δείχνει 4-5 φωτογραφίες για να διαλέξουμε ποιες δύο να δώσει για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ στις εφημερίδες. Στο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Ναι. Εντάξει, εγώ αυτό πήρα να πω, επειδή θυμήθηκα, παρακολουθούσα πάρα πολύ μπάσκετ. Ο Γιώργος μου έχει κάνει προπόνηση στον Αργοναύτη, στο παιδικό, ναι, όταν ήμουν, στο παιδικό. Ήσουν και με τον Ζοντό, τον Παναγιώτη. Ο Ζοντός είναι πιο μικρός από μένα. Α, ναι. Πιο μικρός. Τον φώναζα τον Ζοντό, Αϊζάια Τόμας. Ο Ζοντός που έπαιζε πάντα με το κεφάλι ψηλά, ε. Μπράβο, με σγουρό μαλλί και τα πόδια κίνηση τελείως αμερικάνικη. Τελείως αμερικάνικη. Το θυμάμαι στη μέντ. Ποιος είναι, πρόδρομε, που λένε playmaker, που τον ρώτησε ο Γκάλης μετά από την πρώτη φορά που έπαιξαν αντίπαλοι. Του λέει, στην Αμερική, πού ζούσες, τον πέρασε για Αμερικάνο. Playmaker. Το σεκελάριο. Όχι. Άλλος, με απίθανο στυλ. Με απίθανο στυλ. Και αμερικανόφατσα και το στυλ. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Δούλεψε στην πρόσφατη ιστορία στον Άρη, στον πάγκο του Άρη. Α, δεν μου έρθες τον. Ο Νικολαίδης, ο Δημήτρης, της Χάνθ, ο Νικόλ. Α, Δημήτρης, εντάξει. Πού τον είδε. Ο Νικόλ, τελείως αμερικάνο. Πού έπαιζε ο Νικολαίδης. Άρης Χάνθ. Άρης Χάνθ. Άρης Χάνθ. Λες, παίξανε αντίπαλοι, τελειώνει το μάτς και, και του λέει ο Νικολαίδης, Έλληνας είμαι εδώ πέρα, δεν δώσω τίποτα πουθενά. Έγινε, καλημέρα. Καλημέρα, πρόδρομε, ωραία παρουσία. Συνεχίζουμε τις ρετρό ιστορίες. Πολύ ωραία, και οι δύο, και ο Πάνος και ο πρόδρομος. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα, Χριστός. Γεια σας. Καλημέρα, αληθώς ο κύριος Αποστόλης από τα Μίδλαντς της Μεγάλης Βρετανίας. Ρετρό μιλάμε σήμερα. Όχι, θες εσύ, όχι, δεν είναι. Λοιπόν. Σου έστειλα και σε μήνυμα. Αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός χθες με την Ρεάλ το έκανε ο Ολυμπιακός με τη Σιένα πριν από 5-6 χρόνια περίπου. Το πρώτο μάτι είχε 40 πόντους, αν θυμάμαι καλά. Και μιλάμε, είχαν βγει όλοι με εφημερίδες, site, might, χαμός γινόταν. Δεύτερο μάτι, σπάσιμο. Τρίτο μάτι, bye-bye. Επομένως, στις 3 νίκες είναι. Εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι η Σιένα είχε περάσει τότε. Απλά θυμάμαι ναι, ότι το πέρασε, πρώτο μάτι ήταν 40 και μετά τον έσπασε στην έδρα. Αποστολή, συμφωνείς με το μήνυμα του 283, τώρα που είσαι στον αέρα, συγγνώμη, έτσι. Μπαίνει για κλήρωση για το άλμπουμ ο φίλος ο Θωμάς και λέει: ο Πασχαλάκης είναι όντως για εθνική. Αλλά για την εθνική οδό, να κάνει τον τροχονόμο. Συμφωνείς? Άρα, χαζομάρες. Φοβερή σας. Δεν νομίζω ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι, βασικά. Είναι ο Μπάρκας καλύτερος. Στο παγκόσμιο κύπελο, παιδιά, εγώ βλέπω πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο φέτος. Δεν ξέρω. Και πραγματικά πολύ χαμηλό επίπεδο. Ούτε η Βραζιλία είναι καλή, ούτε η Αργεντινή. Ποια Αργεντινή? Η Αργεντινή, παιδιά, αν περάσει στους ομίλους, θαύμα θα είναι. Και πού το τους είδες και έχεις βγάλει και συμπέρασμα? Σε επηρέασε η πεντάρα από την Ισπανία. Βλέπω πάλι τη Γερμανία, παιδιά. Πραγματικά σας μιλάω, επειδή δεν υπάρχει κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Και το φοβάμαι κι εγώ. Ο Σανέ είναι Γερμανός, ε. Ο Σανέ είναι Γερμανός. Ναι. Και κάτι ακόμα, Μάριε. Ναι. Όσο έχεις αυτό το γαρί, το Στέρλινγκ, μην περιμένεις τίποτα, φίλε. Σοβαρά σου μιλάω. Ναι, και εμένα με σοβαρά σου μιλάω. Ναι. Όσο έχεις αυτό το Στέρλινγκ να παίζει μέσα, πραγματικά είναι σαν να παίζει με 10. Ό,τι καλό κάνουν οι άλλοι, το χαλάει αυτός. Δηλαδή, ναι, τι να σε πω τώρα. Ναι, ναι, πολύ τσαπατσούλης. Ναι. Δημητρή. Παρακαλώ. Ο ΠΑΟΚ ήθελε να καταθέσει ο Κομίνης. Η ΑΕΚ δεν ήθελε να καταθέσει ο Κομίνης. Ναι. Η ΑΕΚ προφανώς
Της άρεσε το φύλλο αγώνα τότε. Βγήκαν τα βίντεο λοιπόν στον αέρα. Mm-hmm. Φαίνεται ο Κομίνης να σφυρίζει. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο σφύριξε. Αλλά ξαφνικά έρθε το αυγό στον κόλο και τώρα ξαφνικά η ΑΕΚ θέλει να καταθέσει ο Κομίνης. Η ΑΕΚ δεν είπε ωραία. Ποτέ να μην καταθέσει ο Κομίνης. Είπε. Λοιπόν, υπάρχει ατάκα στο πρωτοβάθμιο βεβαίως. Ατάκα μην τώρα, είπε... ατάκα και δεν μου λες. Του δικηγόρου. Εσύ τώρα Δημήτρη τον εμπιστεύεσαι τον Κομίνη να έρθει να σου καταθέσει. Στον διάλογο είναι δύσκολο να πεις ψέματα. Στον διάλογο θα εκτεθείς. Και κάτι ακόμα. Κάτι που διάβασα από έναν της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι που το διάβασα. Έχω διαβάσει τόσα πολλά παιδιά που δεν θυμάμαι που το διάβασα αυτό, να με συγχωρείτε. Ναι. Είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ότι η ΑΕΚ ζήτησε τον Κομίνη όχι για να καταθέσει την Εφέσεων, αλλά για να τον φέρει στο διαιτητικό, στον τρίτο βαθμό, όπου το σκεπτικό του σκουτέρι θα είναι γνωστό και θα ξέρουν τι πρέπει να αναιρέσουν. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σε μια γραμμή, να σου το πω, σε ένα τεντωμένο σκηνή αυτή τη στιγμή. Εγώ τώρα που τον ζητάει η ΑΕΚ δεν τον θέλω, φίλε, σοβαρά σου μιλάω. Γιατί η ΑΕΚ έχει μπλέξει. Γιατί έχει μπλέξει και θέλει να την ξελασπώσει αυτή τη στιγμή. Αυτό βλέπω. Δεν ξέρω αν βλέπετε κάτι διαφορετικό εσείς. Απλά είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή ζητάει σανίδα σωτηρίας από τον Κομίνη. Εγώ έτσι το βλέπω. Και πέρα καθένας έχει δική του άποψη. Ο ΠΑΟΚ έχει δίκιο. Η ΑΕΚ είναι πιθανό να δικαιωθεί, να ξέρεις. Ο ΠΑΟΚ που έχει δίκιο, ρε. Στο ότι αρνήθηκε η ΑΕΚ να βγει να παίξει. Τελειώνουν όλα στο όπλο του Σαββίδη. Έτσι λες εσύ και έτσι. Γιατί τελειώνουν όλα, εσύ φίλε. Δεν τελειώσαν όλα. Σφύριξε οριστική διακοπή εκεί. Σφύριξε οριστική διακοπή εκεί. Όχι. Τι όχι, εσείς λέτε όχι. Όχι, ρε, όχι. Καλά, καλά. Δεν λέει ο ΠΑΟΚ όχι. Είπε ο Κονέ ότι μας κάλεσε να βγούμε. Και τώρα μιλάς εσύ. Όταν κάνετε το άσπρο μαύρο δεν έχει σημασία να συζητάμε. Ο παίκτης της ΑΕΚ παραδέχθηκε ότι μας είπε να βγούμε. Εσύ λες αυτά που είναι. Εγώ λέω ότι όταν μπαίνει κάποιος με όπλο μέσα στο γήπεδο πρέπει η ομάδα να υποβιβαστεί. Εσύ πες ότι θα γίνει το μάτς. Αλλά το θέμα είναι ο διαιτητής το διέκοψε οριστικά εκεί για το όπλο. Είδε το όπλο. Ο διαιτητής δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος όπως σας συμφέρει. Κανείς δεν είδε το όπλο. Το είδαμε εμείς, δεν πειράζει. Εάν η διακοπή ήταν προσωρινή επειδή μπούκαρε ο Σαββίδης, τότε μιλάμε για προσωρινή διακοπή και εκεί πρέπει να τιμωρηθεί. Για την προσωρινή διακοπή. Όχι για την οριστική, φίλε. Εντάξει. Τώρα τι περιμένεις, εσύ αντικειμενική απάντηση περιμένεις. Ναι, όχι, είστε εσύ αντικειμενική. Όχι, ρε παιδί, αλλά εγώ δεν πήγα να μιλήσω με τον Χρήστο. Βγήκα να μιλήσω γενικά. Δεν είπα και τίποτα. Απλά δεν το μόνο που είπα αντέδρασε εδώ. Τι γίνεται, εσύ, Μίτσε. Ο Μουλέν και ο Μουλέν. Ο Μουλέν έχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξεπερνιέται εύκολα. Το pitbull. Δεν μου λε. Τραυματία καθώ ήρθε. Κανένα Γάλλο υγιή θα γιατί φέρουμε. Γιατί υγιή. Το Σορλέν. Είναι ακριβή. Έρχονται τραυματίες. Τους λέμε όλους pitbull αυτό. Μετά είναι τραυματίες. Καλημέρα, να είσαι καλά. Είναι ακριβή. Δεν έχω πρόσβαση σε εφημερίδες σε γενικά, αλλά στο Sport Time έχει τίτλο τέλος ο Μουλέν. Τι άμα άμα θεωρείς έγκυρο το Sport Time. Τέλος ο Μουλέν. Καλημέρα, επόμενος. Το Sport Time. Γιατί προσβάλλεται. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα, φίλε. Γιατί όνομα έχουν και... γράψει πέντε πράγματα για τον Άρη που είναι αναλυθεί γι' αυτό. Για τον Άρη θες γράψει, ελεύθερα. Α, μπράβο, ακριβώς αυτό. Γι' αυτό και εγώ τους λέω. Άλεξ Σίλβερ, έχεις στείλει το μήνυμα της χρονιάς. Θα το διαβάσω θεατρικά σε λίγο. Καλημέρα, φίλε, όνομα ο και ομάδα. Άλεξ Σίλβερ, φίλος μου. Ναι. Το τρίποντο, το είδες. Το είδες το τρίποντο. Το βλέπω. Το είδες το τρίποντο. Βλέπω τι λέει. Ναι, πάμε στο. Περιμένουν δύο φίλοι. Καλημέρα. Καλημέρα και στους τρεις. Καλημέρα. Το όνομα θύμισε μου, φίλε. Γιάννης ΠΑΟΚ. Γιάννης ΠΑΟΚ, από Αθήνα, έτσι. Όχι, από Ρέθυμνο. Από Ρέθυμνο. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Έχω πάρει και την Αθήνα. Ρε Άλεξ Σίλβερ. Χριστός Ανέστη, Γιάννη, πάμε. Να είστε καλά, παιδιά. Τον Δημήτρη θέλω να απευθυνθώ. Ναι, ναι. Ότι, την Πέμπτη άκουγα πάνω στο Καρπεντόπουλο, μην με ρωτήσεις γιατί εμείς εδώ όταν οδηγούμε στο αυτοκίνητο δεν μπορούμε να ακούμε ίντερνετ. Και βγήκε ο Σπάθας. Ποιο Σπάθας? Ο πατέρας. Λοιπόν, και βγήκε να μιλήσει για το πέναλτι Real Juventus. Και ο Σπάθας. Κάποια στιγμή ήρθε η κουβέντα σχετικά με το γκολ του Βαρέλα. Ρώτησε ο Καρπετόπουλος, συγγνώμη. Ο Πανούτσος προσπαθούσε να διαποφύγει την κουβέντα. Τέλος πάντων, λέει λοιπόν ο Σπάθας ότι στην αρχή λέει, ο γιος μου λέει, είπε κατευθείαν ότι δεν ήταν offside. Ο Ηλίας. Ναι. Μάλιστα. Άκου τώρα, γιατί αυτές οι συνομιλίες μας χρησιμεύουν, γιατί στον επικοινωνιακό πόλεμο που γίνεται, η ΑΕΚ το πρώτο πράγμα που δεν παραδέχονται οι ρεπόρτερ της, γιατί ο Μελισανίδης είπε ότι είναι 50-50, είναι ότι δεν ήταν εκείνο τον γκολ. Λέει λοιπόν στην αρχή και εγώ λέει νόμιζα ότι ήταν offside και δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ, ο γιος μου έλεγε ότι έπρεπε να μετρήσει. Όταν το είδα και ξαναδιάβασα λέει και τον κανονισμό, είπε ότι έπρεπε να μετρήσει. Ναι. Και στο αναφέρω αυτό γιατί... Η συνομιλία Γιάννη Σπάθα, Ηλία Σπάθα. Και παλιά ο Σπάθας με τον Πάπτα. Βέβαια. Είχε δυο ο Σπάθας ο πατέρας και είπε ότι ήταν μαζί, ξέρω εγώ, με το γιο του.
Ο γιος είπε κατευθείαν ότι θα έπρεπε να μετρήσει. Εκείνος στην αρχή έλεγε ότι δεν έπρεπε να μετρήσει και ότι επηρέαζε τη φάση ο Μαουρίτσιο. Αλλά στη συνέχεια, όταν είδε ότι πώς ακριβώς έγινε η φάση και όταν διάβασε ξανά και τον κανονισμό, είπε ότι τον γκολ ήταν έγκυρο. Και όλα από εκεί ξεκίνησαν. Ναι. Και το λέω γιατί και αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Ωραία, έγινε, Γιάννη. Καλά. Ωραία, Γιάννη, φιλιά στο Ρέθυμνο, σε όλη την Κρήτη. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Παλιά. Διάβασε ρε τον Άλεξ Σίλβερ. Έπεσε ο φίλος. Καταρχήν υπάρχει, να σου πω κάτι. Αυτός βλέπει βίντεο. Ναι. Υπήρχαν και 300 ωραία άτομα που ήταν στο γήπεδο, ναι, του Πανοράματος. Και είδαν, ήταν ο Γιάννης ο Γιαννούλης, Κώστας Κούσης, Μάκης Ιωαννίδης, συνάδελφοι. Μπορούν να σου πούνε αν ήταν τρίποντο ή όχι. Ωραία. Άλεξ Σίλβερ. Πλευαράκης, Δοξάκης. Ωραία. Άλεξ Σίλβερ, καλημέρα. Θέλω να καταγγείλω μία αλλίωση σε βίντεο που ανέβηκε σε social media του Βαθυλάκου BC και σε σχόλιο γνωστού δημοσιογράφου, Demek Horace Grant, που αυτοαποκαλείται τριάρι ενώ είσαι κιλά σχορτσιανίτη. Πρόσεξε, έχει μείνει πίσω 30 χρόνια. Πόσο έχει μείνει πίσω. Εντάξει. Ο συγκεκριμένος παίκτης, η λέξη παίκτης σε εισαγωγικά, κάνει σουτ από τα 5 μέτρα. 6,75. Από τα 5 μέτρα, η κάμερα κρύβει το στεφάνι, αφήνοντας να φανεί μόνο η κίνηση στο διχτάκι και κάνει σχόλιο χλάτς σε εισαγωγικά. Παρακαλώ, δείτε το βίντεο για να συμφωνήσετε μαζί μου πως κάνει airball. Τεράστιο μήνυμα. Αν σε παιχνίδι φιλανθρωπικού σκοπού, ναι, που πήγαμε εκεί για το trafficking, έτσι, ναι, και να πούμε και μπράβο στα παιδιά στην Ακαδημία του Πανοράματος. Δεν σας είδανε με εισιτήριο. Όχι, ρε φίλε. Ήταν φιλανθρωπικός σκοπός. Είχε κουπόνια. Όποιος ήθελε, έπαιρνε κουπόνια. Και συμμετείχε σε κληρώσεις. Ναι. Ναι, δεν είναι πλέον για μας, για εστίρο. Με την ομάδα του Πανοράματος κτλ. Όχι για εσάς. Το κατάλαβα. Ειδικά όχι για μας. Είσαι λεφτά. Εμείς πήγαμε επειδή έχουμε μία πρόσβαση στα μίντια και μπορούμε να μας ακούσουν και 5 άνθρωποι. Ήταν ο Δοξάκης, ο Φλεβαράκης, άλλοι παίκτες παλιοί. Γιαννούλη είχαμε προπονητή. Ναι. Υπήρχαν γενικά άνθρωποι του, ναι, του αθλητισμού και πολλοί από την ΕΚΑΣ κτλ. Αλλά όσοι ήταν εκεί είδανε, Άλεξ Σίλβερ, το πόσο χλατσοτό μπήκε το τρίποντο. Και έχω βάλει και τον buzzer beater. Φαντάσου πώς ήταν οι άμυνες. Όχι, μας αφήνανε. Τρομάζω στη με σκέψη. Με άφηναν να σουτάρω, ρε φίλε. Δεν μαρκάραν κανονικά. Ωραία, επίσης. Πάμε τελευταίο. Αλλά αυτός εδώ πέρα, με μάρτυρα ασλάμι, τον παίζω όποτε θέλει μόνο. Και του δίνω, πώς μου έδωσε αβάντζο ο Τζορμπατζόγλου 5 νίκες. Και είμαστε 7. Του δίνω 20 πόντους στους 21. Δηλαδή ξεκινάει με 20-0. Άλεξ Σίλβερ. 20-0. Σε ξεφτελίζει. 20-0 ξεκινάμε. Να αρθείς τώρα με μία μπάλα. 8-17. Τώρα με μία μπάλα. 20-0. Πηγαίνουμε στο πιο κοντινό ανοιχτό, εδώ στο κέντρο. Σε κλειστό θα σε πάω κιόλας. Βρε ανοιχτό. 20-0 εδώ, στην Καρόλου Ντίλερ. Street ball, ναι. Πέρα, απλά, τώρα. Απλά μην φέρεις και τη γυναίκα του Δημοκρίτου εδώ είναι, πρέπει περίμενε, να είναι. Περίμενε, περίμενε. Μην φέρεις και τη Δήμητρα, επειδή είμαστε φίλοι από παιδιά, να μου λέει μην τον χτυπήσεις άλλο και τέτοια, γιατί θα φας πολλές αγκονιές τώρα από το Σκορτσιανίτη. Δεύτερη ώρα με Ότο Καλογεράς. Γατάκι. Συνεργείο αυτοκινήτων 2310-6-9497. Όχι συνεργείο αυτοκινήτων, το πιο ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Για ό,τι πρόβλημα έχετε. Με Petit Palais, All Day Restaurant Bar. Έτσι. Πλούσιο πρωινό. Έτσι. Πάρα πολλές επιλογές σε ζύμες, ομελέτες, σαλάτες, ζυμαρικά, πίτσα, τα πάντα. Εθνική Αντιστάσεις 39 με Περικλώς Γωνία, 2310-44-0022. Και Injection Service στην Καροτούμπα για ρύθμιση έλεγχο και επισκευή βενζινοκινητήρα. Και οι διαγωνισμοί μας, 3 άλμπουμ της Πανίνη, 2 περσινά, ένα φετινό, συλλεκτικά, δεν λείπει το χαρτάκι, όλα τα κολλάει ο Κανακάρης σου, η Κανακάρισά σου ή εσύ ο ίδιος, είναι συλλεκτικά. 2 περσινά, ένα φετινό, ελληνική Super League και 2 διπλές προσκλήσεις για αύριο Πέμπτη, 5ο Inedit Festival. 5 ταινιάρες που εννοείται έχουν να κάνουν με την μουσική. Φέρουμε λίγο. Και τηλεφωνικά και SMS-ικά, έτσι. FM και ένα μήνυμα προσταλή στο 54526. Ότι κλήθηκαν Μαρινάκης και Κούβελος στη Γαδά για την αρπαγή του δημοσιογράφου Κουρτζίδη. Για την αρπαγή, ρε φίλε. Είναι το πήγανε, το πήγα, γεια σας. Στη φάση εκεί με το ξενοδοχείο. Ναι, αυτό λέω. Που λέει, γεια σας, καλησπέρα, πολύ ωραία. Μπορείς λίγο να μας ακολουθήσεις. Τι λέτε, ρε, μπορείς λίγο να μας ακολουθήσεις. Ήτανε με το άλλοι καλό. Κατηγορούνται για... Με το καλό. Άλλοι, ναι, αλλά αυτοί κλήθηκαν ως τέτοιο. Να καταθέσουν, λέω. Για κατάθεση, ρε φίλε. Είναι σκευωρία κατά του Μαρινάκη για άλλη μια φορά. Και τον κυνηγάνε για... Άντε του Μαρινάκη, ο Ισίδερος Κούβελος που κολλάει. Αυτός πώς είναι και αυτός εμπλεκόμενος. Άνδρες ασφαλείας των δύο μάλλον εμπλέκονται.
Καλά, είναι. Έτσι καταγγέλει ο. Άκου λίγο, είναι κάτι που κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο. Και αυτό εδώ. Ακούς. Είναι κάτι που οι άντρες σου λέει, είναι κάτι που κάναμε στον ελεύθερο χρόνο μας. Ο Τσαλτίδης είναι πάλι στόχος για άλλο λόγο, για τον τουρίστα, τον 231. Καλημέρα. Ο Σου Φου Κουρομπίλιας, το άσπρο υγρό, καταγγέλει τον Χρήστατο Τσαλτίδη, διότι μετά από μια μισή ώρα εκπομπής δεν έχει ακουστεί το όνομα της ιέριάς μας. Η οποία Κουρομπίλια αρχίζει και μου αρέσει επικίνδυνα, έτσι. Θέλω να τη γνωρίσω. Θέλω να βγούμε. Αυτή δεν θέλει. Θέλω να βγούμε. Διάλειμμα. Νομίζω ότι ο Άλεξ Σίλβερ έχει πάρει την παράσταση, δεν την έχει κλέψει απλά, την έχει πάρει στο σπίτι του. Και με νέο μήνυμα, πραγματικό κόλαφο για τον Τσαλτίδη. Λοιπόν, μένουν 15 λεπτά, θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου, για να διεκδικήσεις τα τρία συλλεκτικά άλμπουμ της Πανίνη, ελληνική Super League, δύο περσινά, ένα φετινό, και τις δύο διπλές προσκλησούλες για το 5ο Inedit Festival για την αυριανή μέρα, Πέμπτη. Θα δίνουμε τις αύριο και μεθαύριο προσκλήσεις και για live Great Gig Pink Floyd και για Jane Doe Live Art, αγαπημένη Jane Doe, και ίσως για κάποιο θέατρο και για τις άλλες μέρες του Inedit Festival, έτσι, που έχει και άλλες ταινιάρες. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, δίνω το σχετικό ή τα σχετικά, αποστολή στο 54526. Εννοείται ότι με ένα μήνυμα ή ένα τηλεφώνημα μπαίνεις και για το Inedit Festival και για το άλμπουμ της Πανίνη. Γραμμές ανοιχτές, περιμένουν ήδη. Διάβασε Alex Silver. Alex Silver. Alex Silver υπογραφή. Θα έρθω και θα σου κάνω σταυρωτές τρίπλες. Σαν άλλος τσόχλας απέναντι στον Πιούιτ που έφαγε τον Ντουβιέ. Και θα πάθεις καμιά ρήξη χιαστών, βρε. Άσε και έχεις και τέσσερα παιδιά, τα τρία Άρης. Αλλά σχολάω στις πέντε, ταΐζω την κόρη μου και περιμένω σε όποιο γήπεδο θέλεις. Ταΐσε την κόρη σου που είναι τρελαμένο αριανάκι, γιατί έτσι έμαθε, την έμαθε ο παππούς της και η σύζυγός σου. Και μετά τα λέμε. Άλεξ Σίλβερ, γράψε ένα τηλέφωνο. Γιατί παιδιά σας. Λέει έχεις 6, τέσσερα 9... παιδιά, τα τρία Άρης. Ποια δεν είναι, ποιο δεν είναι. Α, το αγόρι θεωρεί ότι δεν είναι Άρης. Το εκεί αγόρι χτυ... είναι άμα το. Μπορεί να το πετάξει και τίποτα. Εκεί σε χτυπάει νομίζω. Νομίζω αυτή είναι εντύπωση. Το αγόρι ξέρει όλα τα. Μην πω ναι, τώρα τι ξέρει. Καλά, εντάξει, είναι ωραία. Τα συνθήματα τα υβριστικά, τα αλήθεια. Ναι. Πάμε στο. Τα αλλάζει μόνο του. Στο ερχόμαστε. Ναι. Να σα. Έλα, τα προσωπικά σα δεν μα ενδιαφέρουν. Το κάνει κοτόπουλα, δεν το κάνει νόπανα. Άντε ρε. Το αλλάζει, φίλε. Το κάνει πιο, πιο εκλεπτισμένο. Ναι. Πάμε. Καλημέρα. I love you. Καλημέρα. Βγήκε να προκαλέσει. Χριστό Ανέστη. Έχει έτοιμο το ουισκάκι μου, τα έχει έτοιμα. Όλα έτοιμα είναι. Είναι έτοιμα, φίλε. Ναι, με το Σαμολαδά, όλα έτοιμα. Με Σαμ. Ναι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, Χριστό Ανέστη. Αληθό ο κύριο. Λοιπόν, χθε γύρισα από Δουβλίνο. Ήσουν κόσμο. Ήσουν Ντάμπλιν, καλά εννοείται, ναι, εντάξει. Ξέρει το πρώτο πράγμα, ε. Σε ΠΑΠ στο εργοστάσιο, όχι από το εργοστάσιο της Γκίνες. Σε ΠΑΠ, ναι. Ναι, πολύ πράγμα. Φορούσανε πάλι ώρες οι πιτσιρίκες ψιλοντάκουνα. Λοιπόν. Σε ΠΑΠ, ναι. Είχα ένα φίλο με το που έφτασε Δουβλίνο, βγήκανε για φαγητό και πού πήγε. Να φάει πίτσα σε Ιταλικό. Τι κάνεις, Τσορμπατζόγλου το λένε. Εκεί πήγα. Βγήκε στον αέρα που φτάνει με τον Μπάουκ, το βγάζουν. Ναι, ανοίγω, λέω, άκουσε λίγο λίμπερο βράδυ. Λέει, Δημήτρη, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ο Ζαγόρο νομίζω τον έβγαλε, του έβγαλε, ναι. Βγήκαμε, πάμε για φαγητό. Α, τι θα φάτε, λέει, πε κάτι εκεί, ιδιαίτερο, έχει πολλά τη περιοχή. Πολύ ωραίο το Δουβλίνο. Λέει, πίτσα. Πολύ ωραίο το Δουβλίνο. Εν τω μεταξύ, ξέρει, κασκολάκι μέσα στην ΠΑΠ του Δουβλίνου που αυτοί έχουν εκεί το ράγκβι για πρώτο σπόρο. Ναι. Πήγα στο τέτοιο, στο Αβίβα στάδιο, πολύ ωραίο. Ναι. Μπήκα, η έδρα του Έιρε, ναι. Μπήκα μέσα στην μπουτίκ, μέχρι και μπάλες αγόρασα, Μάρια. Άντε ρε. Εντάξει, τώρα την του ράγκμπι. Έλα. Ναι, πήρα τη φανέλα της εθνικής, ξέρεις, καταπράσινη. Α, πήρες την καινούργια του Έιρε, της εθνικής. Όχι την καινούργια, ξέρεις τι, μπλε χρώμα ήταν, αδερφέ. Προς το μπλε ένα άλλο, πήρα την κλασική, την πράσινη. Με έχει μπερδέψει, ρε φίλε. Πήρα μπλε χρώμα κλασική. Με έχει μπερδέψει. Πράσινη. Είναι η εντός, η εκτός και η third. Η εντός τους είναι η πράσινη, η εκτός η λευκή. Και third φέτος νομίζω είχαν μια μυστήρια, κάτι σαν γκρι, κάπως έτσι, κάτι τέτοιο. Η πράσινη, πράσινη. Θα σου τη φέρω να τη δεις. Έλα, πες για Κυριακή ροντέρμπι, πες. Πολύ. Πού παίζουμε, θα αυτό να είναι. Ενημερώσω. Με τον Αιγινιακό παίζει την Κυριακή. Διπλό, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Αιγινιακός θέλει να σωθεί, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά σας θυμίζω ότι έχεις παίξει ήδη με τον Αιγινιακό και έχεις χάσει. Φοβερά πράγματα. Ναι, τώρα Ζιζού, κλείσε μόνος σου, Ζιζού. Ο Τσαλτίδης έρχεται. Ξύπνα.
3-1. 3-1. 3-1. Άντε, άντε, γεια, άντε, ξεφτυλίστηκες. 3 δεν έβαλες την Καλυθέα, ρε. Ντροπή της Καλαμαριάς. Που δεν ξέρεις ποιον παίζεις. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, επόμενος. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις, αδερφέ. ΑΕΚ είμαι. Είσαι ΑΕΚ, ναι, το όνομά σου. ΑΕΚ. ΑΕΚ. Και λέγομαι Νίκος. Νίκος. Και είσαι Θεσσαλονικιός, Νίκο. Όχι, από Αλεξανδρούπολη παίρνω, παιδιά, έχω ξαναπάρει. Α, και στη Μαρμίτα νομίζω έχεις πάρει, Την Αλεξανδρούπολη. Όχι. Ωραία, εδώ μόνο. Ωραία, Αλεξανδρούπολη. Λόγω ντέμι γίνατε ΑΕΚ εκεί. Πολλοί γίνανε, αλλά εμείς όχι, είμαστε παλιοί εδώ. Πολλά παιδιά γίνανε λόγω ντέμι. Έπαιξε το μάτι μου, Αλεξανδρούπολη, είχα πάει για μια μισή μέρα. Έπαιξε το μάτι μου σε αξίδες, ναι, με αξίδες πολύ. Ναι. Δώστε μου λίγο το καλό παιδί, τον κύριο Τσορμπατσόγλου. Δεν γίνεται, έφυγε. Σε ψηλιάστηκε και έφυγε. Μόλις άκουσε ΑΕΚ βγήκε έξω. Όχι ρε, έλα. Στο λόγο μου. Δεν, ειλικρινά, δεν είναι εδώ. Ωραία. Ναι. Τι μας λέει τώρα ο ΠΑΟΚ, δηλαδή αν βγει κάποια καλή απόφαση για τον ΠΑΟΚ θα μπορούμε του χρόνου να μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο με μια τανάλια από το 10. Όχι, αν η τανάλια είναι στη ζώνη και δεν τη βγάζεις μπορείς. Ως εργαλείο μπορείς. Ναι. Με μια τανάλια θα μπαίνουμε εγώ και 2-3 φιλαράκια μου και θα λέμε βγάλ το Μάτος έξω ρε, γιατί δεν τον έβγαλες ρε. Ρε βγάλ το Μάτος κόκκινη ρε. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Θα μπαίνει ο διαιτητής, θα αλλάζει μια απόφαση στα ποδητήρια, ξέρω εγώ, τον πηγαίνουν καροτσάκι και μετά θα λέει η ομάδα, μη τιμωρείτε την ομάδα, ξέρω εγώ, τιμωρήστε εμένα ή τον μπαμπά μου. Έτσι δεν είναι, αυτό στην ουσία δεν λένε. Ναι, Νίκο μου, τι να πω τώρα, δεν είμαι και εγώ με τον πάω. Ναι, δηλαδή θα νομιμοποιείται κάθε τρελός που θα νομίζει αγανακτισμένος του χρόνου ότι αδικείται να μπαίνει στο 80 μέσα, ξέρω εγώ, και να λέει αδικήθηκα και να την πέφτει στο διαιτητή και όλα καλά και όλα ωραία. Και να λέει μετά η ομάδα δεν φταίει, μη τιμωρείτε την ομάδα, τιμωρήστε εμένα, ξέρω εγώ. Ναι. Έτσι, αυτό δεν έχει δικαίωμα να το σκέφτεται ένας οπαδός. Ναι, λογικά. Ναι. Πώς ναι, γιατί, με αυτά ναι. Που γίνανε, τι έτσι, λογική. Έτσι, είναι. Νίκο, παλικάρι μου, καλά. Περιμένουν άλλοι τέσσερις να πάμε. Να σε καλά, παλικάρι μου, φιλιά στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, καλημέρα. Η πόλη που είναι οι γραμμές του τρένου δίπλα στην αμμουδιά της άλλας. Φανταστική, τη λατρεύω, Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Μπήκε ο Τζορμπατζόγλου. ΑΕΚΑΡΑ Αλεξανδρούπολη. ΑΕΚΑΡΑ Αλεξανδρούπολη. Και εσύ Αλεξανδρούπολη και ΑΕΚ. Χάρηκα πολύ που μιλάω με εσάς, παιδιά. Στημένο. Να είσαι καλά. Σαρτίδη, σας χαιρετίζω για την επάνωδο. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Έχετε και πολύ καλές σχέσεις. Το όνομά σου, φίλε. Θα περιμένουμε και εσάς σε 2-3 χρόνια. Το όνομά σου, λίγο, φίλε. Παναγιώτης. Ναι, ο Ηρακλής σε 1,5 χρόνο από τώρα. Ναι, να μαζευτείτε στη Θεσσαλονίκη, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, να έχει ωραία, να πάρει χρώματα ντέρμπι εκεί πέρα. Βέβαια. Τέλος πάντων, με τον Τζορμπατζόγλου να τον κάνω μια ερώτηση. Να βλέπουμε ωραία μάτς πάντα τα Ηρακλής ΑΕΚ είναι ματσάρες με πολλά γκολ. Όχι σαν τα νιαρά με τον ΠΑΟΚ, τα νιαρά. Ακόμα θυμάμαι το 2008 το 1-2 που δεν είχε φάει γκολ η ΑΕΚ και έχασε από τον Ηρακλή. Τι 1-2, τι 2-2. Εγώ θυμάμαι ένα με τον Καρκαμάνη και τον Θεοδωρίδη. Πάντα έχει χρώματα. Ένα Ηρακλής ΑΕΚ. Τι 3-1, τι 2-3. Λοιπόν, κύριε Τζορμπατζόγλου, το 2-3. Πολύ ωραίο μάτσι. Μάριε. Ναι. Μάριε. Κύριε Τζορμπατζόγλου, το παιχνίδι στην Τούμπα με το Σάχα που μπήκε μέσα και μετά. Ωραίο παιχνίδι. Μπράβο, ο Ζαγοράκης και η παρέα του παρακαλούσαν την ΑΕΚ να βγει για να συνεχίσει το παιχνίδι να μην τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Εκεί φίλησε δαχτυλίδι. Έτσι λες εσύ τον παρακαλώ. Έλα, η αλήθεια αυτή είναι, κύριε Τζορμπατζόγλου. Τα παρακάλια ήταν πολλά. Να μην έβγαινες. Άμα δεν ήθελες, τι θα κάνουμε. Ωραία, μπράβο, ωραία. Ακριβώς αυτό. Πες την επόμενη φορά δεν βγήκα. Και τώρα μου λες γιατί δεν βγήκα. Ναι. Σταμάτα, ρε. Σταμάτα να φωνάζεις. Θέλω να πω ότι τα παρακάλια τώρα στην ΑΕΚ για να μην σας καταγγείλει σε άλλα όργανα της Ευρώπης θα είναι μεγαλύτερα. Να πας όπου θέλεις. Όπου θέλεις να πας. Να πας όπου θες. Έχουμε και εμείς επιτελείο, εντάξει, αυτά θα τα κοιτάξουν. Τον Κονέ να προσέξει όταν μιλάει τον Κονέ. Φυσικά, σας αγαπώ πολύ. ΑΕΚΑΡΑ ΟΛΕ. Γεια. Δεν θα ξαναμιλήσει ο Κονέ. Απίστευτο. Δύο συνεχόμενοι ΑΕΚ από Αλεξανδρούπολη. Απαγόρευση δηλώσεων στον Κονέ. Και στο Χιμένεθ μετά. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Είναι ξένος. Το ρίχνουμε στη μετάφραση. Ναι. Καλημέρα. Ο παδός της ΑΕΚ, από ποιο μέρος εσείς? Από τις Σφαίρες. Κλείσε λίγο το ραδιόφωνο.
Κλείσε, κλείσε ραδιόφωνο. Κλείσε το ραδιόφωνο που θέλει να πάρει και το πρωτάθλημα αυτός δίπλα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα, πάμε. Ή κλείσε, Δαμιανέ, ή κλείσε το ραδιόφωνο ή κλείσε αυτόν που μιλάει δίπλα σου. Ο παδός της ΑΕ, του ΠΑΟΚ, ο Δαμιανός. Είναι Σανφέ. Ναι. Βρήκες την κοινοποίηση. Τι? Την κοινοποίηση τη βρήκες. Ποια κοινοποίηση? Την κοινοποίηση του Αρατόπουλου τη βρήκες. Την κοινοποίηση. Είμαι σίγουρος. Την κοινοποίηση. Ναι, τη Σκουλαρίκη, την κοινοποίηση που έδωσε στην ομάδα τη βρήκες. Όχι. Δεν τη βρήκες. Όχι. Ίσως γιατί δεν υφίσταται. Πολύ πιθανό, δεν τη βρήκα όμως. Δεν τη βρήκα την απόφαση, δεν τη βρήκα. Λοιπόν, οπότε αφού δεν τη βρήκα, πρόσεξε, αφού δεν τη βρήκα, δέχομαι αυτό που λέει ο Τζορμπατζόγλου. Όχι φίλε, εσύ έλεγες ότι είσαι σίγουρος και την έχεις δει. Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη. Την έχεις εσύ. Τι πράγμα? Την απόφαση την έχεις. Την απόφαση να έχω. Εγώ δεν είπα ότι την έχω, εσύ είπες ότι την έχεις. Θα τη βρω. Εγώ σου είπα τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι γίνεται, για ξαναεπανέλαβε το λίγο γιατί το ξέχασα. Σου είπα ότι δεν γίνεται να γίνει κοινοποίηση έναν συνεταιρισμό χωρίς να το έχουν όλα τα μέλη. Σωστό, ναι. Οπότε, απολογούμε, απολογούμε να... γιατί δεν το έψαξα. Απολογούμε, δεν το έψαξα. Δεν τον απολογηθείς. Όχι, δεν το απολογούμε από μόνος μου. Εντάξει. Όσο για τα υπόλοιπα που λένε όλοι, ας βγουν πρώτα οι αποφάσεις και μετά μπαίνετε μέσα στα γήπεδα όπως θέλετε. Ούτως ή άλλως έχουν αναδείξει πολλά πράγματα η ιστορία τους. Θα περιμένουμε την απόφαση. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Από εκεί και πέρα, επειδή αναφέρθηκα πριν. Κάτσε λίγο, Δαμιανέ, περίμενε λίγο. Ναι. Όντως. Μπορεί εγώ να διαφωνώ με αυτό που έγινε από την πλευρά του ΠΑΟΚ και του Σαββίδη και γινόταν και να νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει βαρύτερη τιμωρία, αλλά άκουσα δεν δικαιούνται. Μισό λεπτό να τελειώσω λίγο. Να τελειώσω. Δεν δικαιούνται να μιλάνε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Μπράβο. Δεν δικαιούνται να μιλάνε αυτοί οι τρεις. Μπράβο. Τώρα, εκτός και αν τα παιδιά που μιλήσαν προηγουμένως γεννήθηκαν πριν από 10 χρόνια, που δεν μου φάνηκε. Που και πάλι και πριν. Μπορούν να λένε διαφορετικά. Όχι, είπε ο ένας είναι. Όχι, 52. Και πριν 10 χρόνια, αν γεννήθηκαν, τα 220 εκατομμύρια που γλίτωσε η ΑΕΚ τα πρόλαβαν. Και πριν 10 χρόνια που ξέχασε, ξέχασε να πάει ο τύπος του δημοσίου στη δίκη. Ακριβώς. Έχασε τον δρόμο. Τους, είπε αυτός που είναι πρόεδρός τους και δεν είναι πρόεδρός τους, όταν του κάναν αυτά που τον κάναν και πήγαν να το συλλάβουν, είπε ότι έπαθε καταγή προσβολή και ήταν στο σχολείο. Για, για τα προσωπικά ο καθένας λέει ότι θέλει. Εγώ σου λέω για τις ομάδες. Έτερον εκάτερον. Έτερον εκάτερον. Ότι επειδή ανέφερε ευρωπαϊκούς συλλόγους και τέτοια. Εγώ αυτό που αναφέραμε όλοι αυτές τις μέρες ότι έχουμε αποβληθεί από μια συνομοσπονδία ομάδων. Δεν είναι σημαντική ECA, αυτή. Είναι ο προθάλαμος της UEFA. Δεν είναι. Την ECA, είναι ναι, σημαντικό. Okay, μαζί σου. Όταν κάποιος αποβάλλεται, πρώτον βγαίνει από τις λίστες. Ποια λίστα, μια συνομοσπονδία ομάδων είναι, δεν είναι η UEFA, δεν είναι καμία σχέση. Δεν είναι η UEFA. Ρε παιδιά, είναι ένας σύλλογος έτερων εκάτερων. Όταν έχουμε εταιρείες ίδιου είδους όλοι, κάνουμε ένα σύλλογο. Ναι. Okay, και λέμε σύλλογος ηλεκτρολόγων, σύλλογος δημοσιογράφων, λέμε κάτι. Κάτι παρόμοιο είναι και αυτό. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ μέσα στις λίστες υπάρχει. Εκτός τουλάχιστον που μπήκα και σήμερα το πρωί, είναι ακόμα μέσα. Καλά, δεν αναφέρεται τιμωρία του. Εντάξει, αν δεν το στην ECA. Την προηγούμενη εβδομάδα επικυρώθηκε πάντως στο συμβούλιο, όχι συμβούλιο, όπως λέγεται, στη συνέλευση που κάνανε. Τέλος πάντων, είναι σημαντικό ότι αποβάλλεται, ναι. Ότι αποβάλλεται. Προσωρινά. 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 Και σου λέω εγώ τώρα, ακόμα δεν έχει αποβληθεί. Τουλάχιστον από το site τους καλά, εντάξει, δεν το έχουμε βγει από τις λίστες. Το είπα, εντάξει. Κοίταξε, είναι σημαντικό. Είναι απλά σημαντικό. Επειδή μιλάμε όλοι και λέμε, ας περιμένουμε να βγει η ρουφ η απόφαση και μετά λέμε. Όσο για το τι τελειώνει και το τι δεν τελειώνει, ας μας πει κάποιος, ρε παιδιά, τον γκολ μετρούσε ή δεν μετρούσε. Ναι, περίμενε. Ωραία, okay. Για σένα που λες ότι τελειώνει εκεί που μπαίνει ο Σαββίδης μέσα, τον γκολ μετράει ή όχι? Σου είπα, εγώ την είπα την άποψή μου την ίδια την άλλη μέρα το πρωί. Είναι ένα γκολ το οποίο. Αν είναι υπέρ μου, τον ΠΑΟΚ. Εγώ σου λέω. Αν είναι υπέρ μου, λέω ότι μετράει. Αν είναι εναντίον, φωνάζω ότι δεν μετράει. Εσύ πες ότι υπάρχει κάποιο που είναι, ας πούμε, ΠΑΟΚτσής και θα πει δεν μετράει ή ΑΕΚτσής και θα πει μετράει. Κανένα δεν θα το πει. Υπάρχουν εξήδες. Τέλος πάντων. Έγινε καλημέρα. Αυτό τι καταγγέλει ο Όθηρας, πάλι συνεχίζεται, είναι και το παλιό κείμενο. Μύριζε. Ξεφτυλίστηκαν. Μπήκε το βίντεο, ξεφτυλίστηκαν. Γιατί το βίντεο περνάει μυρωδιά, τι. Όχι, το βίντεο δείχνει ότι η κοπέλα κάνει το σέρβις, Μάρια. Μου το έδειξες, ναι, εντάξει εσύ αυτό. Αλλά άμα μύριζε μπάφο. Ενώ έλεγαν ότι ήταν η αποπνιχτική ατμόσφαιρα και φαίνεται καπνή και πλήρωμα ασθενοφόρου τη έδωσε τι πρώτε βοήθειε και σηκώθηκε μετά και λιποθύμησε, η κοπέλα έμεινε 58 δευτερόλεπτα στο έδαφο. Α, είναι σε κύκλο δύο παδί, ρε. Τι είναι, τι κάνουν. Στο τέταρτο, ρε φίλε. Τέταρτο, ναι, τι κάνουν αυτοί. Γιατί του έχουν κυκλώσει του παδού. Μια αγωγή. Στοχοποίηση ο παδού. Στοχοποίηση. Μύριζε ινδική κάναβη.
Ναι, η κοπέλα δεν το βλέπεις. Αυτό είναι μετά το τέλος του αγώνα. Το βλέπεις αυτό. Το βλέπω. Αποθεώθηκε από όλο το γήπεδο η κοπέλα. Χειροκροτήθηκε και σηκώθηκε στα 58 δευτερόλεπτα. Βρε άλλο, γιατί ξάπλωσε όμως. Καλά, ένιωσε μια διαθεσία μετά. Άμα τη δεις, κάνει το σέρβις. Μετά βγάζει την άμυνα κτλ. Και ζαλίστηκε. Γίνει από την κάναβη. Στο πολύ ωραίο αυτό άρθρο που διαβάζουμε, κλείνει. Το σίγουρο είναι πως παρά την κρίνια των ηττημένων, οι νικήτριες βολεϊμπολίστριες του Άρη μαστούρωσαν την ιστορική του επιτυχία. Πολύ μεγάλη ξυπνάδα. Άλλος φίλος, καλημέρα! Καλημέρα! Έλα ρε παιδιά, μιλήστε λίγο ακόμα. Καλημέρα, δε φίλε. Ναι, όνομα και ομάδα. Ωραία, περίμενε, περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Ναι, μιλήστε λίγο ακόμα. Πάμε στον επόμενο, καλημέρα. Μην κλείσει ο επόμενο, αφού δεν βιάζεται. Καλημέρα! Ο Φουβού νομίζω ήταν. Ναι, καλημέρα. Τι αφού δεν βιάζεται, ρε φίλε. Πάνε στο Φουβού πάλι, ρε. Πάνε στο Φουβού. Έλα. Φουβού! Έλα Θουβού, έλα παλικάρι μου Θουβού. Γιατί δεν το λες από την αρχή να σταματήσουμε να μιλάμε. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Να πω ένα πράγμα. Φτάνει, επειδή δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Μιλάτε πριν στην αρχή, πήρα και τηλέφωνο. Δεν μπορώ να περιμένω. Και μιλάτε και λέει ο άλλος για το Μουντιάλ, για το ρετρό και όλα αυτά. Δεν μιλάει ο Χρήστος καθόλου. Πηγαίνει ένα σοκρατήριο από λίγο, λέει κάτι για τον Κομίνη. Και πετάγεται κατευθείαν. Κουρομπίδα. Εντάξει, αυτό είναι λογικό το βέβαια. Μπαράζ. Σταυρίδης. Τι να κάνω, δεν έχουμε ρε φίλε κάποιον εδώ τη ΣΑΕ, κάτι του Ολυμπιακού. Και επίσης. Το Ολυμπιακό έχουμε τον Μάριο, συγγνώμη. Μην το λες αυτό Μάριο για το Μουντιάλ. Μια χαρά θα είναι το Μουντιάλ. Το ότι δεν είναι η Ιταλία δεν μου λέει κάτι. Όχι, δεν είπα γι' αυτό. Δεν βλέπω και στις άλλες ομάδες πολλή ποιότητα. Αυτό. Το ότι λείπουν οι Ιταλοί και οι Ολλανδοί είναι η χαρά μου εμένα. Βλέπεις Πορτογαλία για ποιότητα. Αγγλία, Αργεντινή. Για να πάρουμε πίσω και το κλεμμένο με το χέρι εκείνη τη μούφα το Μαραντόνα. Θα πάω με την στολή που φορούσαν τότε οι κομάντος, τους οποίους ξεφτέλησαν οι αργεντίνικες δυνάμεις, τους βάλαν κάτω ξαπλωμένους να σέρνονται, η αλητεία εκείνη. Και διαμαρτυρήθηκε η Μάγκη Θάτσερ. Ποιος εύχεσαι να περάσει σήμερα τελικό κυπέλλο Ελλάδος? Μέσα από την καρδιά μου, η Αθλητική Ένωση Λάρισας. Η Αθλητική Ένωση Λάρισας. Γιατί, για ποιο λόγο? 1964. Για ποιο λόγο? Η αλήθεια είναι ότι αν το χάσει από το Κούγια το κύριο. Σταμάτα ρε. Για ποιο λόγο, κύριε? Γιατί δεν πάω το Κούγια. Το Κούγια δεν το πάω καθόλου. Και το θες αντίπαλο? Να πω και κάτι άλλο να συμπληρώσω για τα παιδιά που βγήκαν από την ΑΕΚ που υπάλληλο να μπούμε μέσα με τις δαγκάνες και όλα αυτά. Ρε παιδιά, μην μιλάτε για το ποιος μπαίνει. Δεν είπε δαγκάνες. Τανάγιες είπε. Είπε με εργαλεία. Τανάγιες. Γαλλικό κλειδί και τέτοια. Μιλάνε για εσόδους στο γήπεδο. Οι άνθρωποι επίσης συνονοήθηκαν με τον πρόεδρο τους. Καλά, το Μελισσανίδη να μπουν μέσα για να πέσει ο Μάρτιν. Δεν υιοθετούμε τέτοιες κατηγορίες. Δεν υιοθετούμε. Μακριά. Έγινε καλημέρα, γεια. Έγινε Θουβού, καλημέρα παλικάρι μου. Ο 402 κάτι λέει η Μαρία. Θα το διαβάσουμε. Τελευταία γραμμή. Καλημέρα. Έμεινες φίλε, καλημέρα. Τι να μείνει, αφού Θουβού ήταν. Ο 402 λέει, ο άλλος είναι τόσο κομπλεξικός για τον Άλεξ Σίλβερ, έτσι, που γκούγκλαρε μπαστεμπολίσες του ΠΑΟΚ για να την πει στον Χρύσανθο. Για τον γκούγκλαρε, ρε φίλε. Όταν μιλάμε για μπαστεμπολίσες του ΠΑΟΚ, το μυαλό όλων πηγαίνει στον Τζόχλα. Τι να. Ναι. Αυτός είναι το νούμερο ένα. Ο οποίος φοράει κάτι σαν παντόφλες. Τι είναι αυτά που φοράει? Πάντα θα να το ρωτήσω. Τον έχουν κάνει 12ο παίκτη, αλλά στη συνείδηση του κόσμου είναι ο πρώτος. Τουλάχιστον ακούει το, νερή τζάμπα τα μουσια. Ο Γιώργος μπαίνει για Πανίνη και λέει: καλή σας μέρα, παιδιά. Χριστός Ανέστη, αντευχόμαστε. Χρόνια πολλά, με υγεία και πάντα πολύ καλές εκπομπές. Αυτό είναι αυτονόητο. 907 μπαίνει στην κλήρωση κανονικά. Λοιπόν, κάνε την κλήρωση. Βγάζω εγώ νικητές για το Ινέντι. Πολύ είναι. Και ο Χρύσανθος, σιγά σιγά και ο Δημήτρης βρίσκουν, τα μαγειρεύουν για τους τρεις νικητές για τα άλμπουμ της. Τα μαγειρεύουν, λέει. Πανίνη. Πάλι ρεκόρ μηνυμάτων. Λοιπόν, για την αυριανή μέρα, δεύτερη μέρα, 5η 19 του Απρίλη, στο Inedit Festival πάνε οι Ισιδώρα Ορφανίδου και Αβραάμ Ιωαννίδης. Επαναλαμβάνω, Ισιδώρα Ορφανίδου, πάρε αυτό, έλα, πάρε καθαρό, πάρε αυτό. Ισιδώρα Ορφανίδου και Αβραάμ Ιωαννίδης. Σε λίγο οι νικητές για τα τρία άλμπουμ της Πανίνη Ελληνική Super League 2016-2017 και 2017-2018. Τρισάθλια η νέα φανέρα της United. Τρισάθλια, ειλικρινά ντρέπομαι. Τρισάθλια. Το φετινό το κερδίζει ο φίλος ο Κώστας Απλακιώτης και τα δύο της περσινής Super League, για να τα δώσουμε και αυτά σιγά σιγά. Αν έχετε και πιο μικρά παιδιά, πάτε τα από τώρα, δεν νιώθουν, δεν καταλαβαίνουν τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, 500 είναι παιδιά, τα 700-800, πώς τα αυτοκόλλητα μέσα, κολλάτε όλο το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Γιώργος Γιαννίτσης
και Αχμανίδης Χαράλαμπος. Αχμανίδης Χαράλαμπος, Γιώργος Γιαννίτσης. Του 16-17 παίρνετε τη Σπανίνη, έτσι. Οι δύο τελευταίοι και ο πρώτος παίρνει το 17-18 που είπα, ο Κώστας Απλακιώτης. Ωραία, ωραία. Ακολουθεί εκπομπή All About PAOK. Όχι, πώς το λέει, PAOK 24. Τα μπερδεύω, δεν τα μπερδεύω. Άρης 24. Άρης 24, τα μπερδεύω, δεν ξέρω γιατί. Είχαμε Χρήστο Κιώση, να ευχαριστήσουμε Σωτήρη Δασκαλάκη, ο οποίος αποχώρησε πριν από 10 λεπτά και τη θέση του πήρε ο Χρήστος Κιώσης, γνωστός και ως DJ Κίος. Από εμάς... DJ Κίος, εσύ. Αύριο, αδέρφια, 10 με 12, τρόικα κανονικά. Δεν είναι δικό μου αυτό. Πάρτο. 10 με 12 εδώ. Όχι, έχω άλλο σπίτι. Ρε. Εδώ δεν έχει ξεχάσει. 10 με 12 κανονικά αύριο, τρόικα. Τρόικα 17 Απριλίου 2018 γράφει εδώ. Γράφω. Ποιοι παίρνουν, ποια μέρα είναι. Παναγιώτης Άρης. Παύλος Άρης. Ορνηθοσκαλίσματα δεν καταλαβαίνω. Να πω κάτι, ρε. Βασίλης, δεν ξέρω. Βαγγέλης ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ χωρίς no name. Και ΠΑΟΚ, άρα είχε 3 ΠΑΟΚ, 1 Ήρα. Και 3 Άρης είχε χθες. Ναι. Που σημείωνε. Γιατί μετά από ναι. ένα σημείο του έχασε. Δεν τα έγραψε όλα. Όχι, αυτή είναι. 7 βγήκανε. Αυτή είναι που πήρανε. Βγήκανε 7. Αυτή είναι που πήρανε. 14 βγήκανε. Αυτή είναι που πήρανε. Στο πρώτο ημίωρο έχει. Βάλτο. Δεν είναι πρώτο ημίωρο. Υπάρχει και γραμμή διαχωριστική να το προσέξει. Υπάρχουν και 5-6 τέτοιοι. Ναι. Οι οποίοι είναι. Ρεσί Αλέξη, πηγαίνει Καστελόριζο. Ναι. Πάρε το πλάνο το καλό, το ίδιο με του Γιώργου το 2010. Γιατί αδικεί τον εαυτό σου. Που κυκλοφορεί στα μίλια την είδε. Ποιο ένα κομμενάκι ωραίο. Ξανθώ και τα λοιπά. Κάτσε, κοίτα, αυτή δεν την είναι. Για δείξτε. Κάτσε, με ντόπια δίπλα. Έχω ξέρω, πάει νησάρα. Ντόπια τώρα. Πολύ δυνατό. Νησάρα. Άντε κλείσε, έρχει εκπομπή. Νησάρα το Καστελόριζο. Εκπομπή έχει. Λοιπόν, άντε αδέρφια, τα λέμε αύριο 10-12. Δεν χάνετε με τίποτα η Τρόικα.